Υποδεχθείτε τους. Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος. Παπά. Και ο Νίκος Κουλιανός. Στο ρινγκ της επικαιρότητας. Κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 8 έως τις 10 το πρωί σας βγάζουν knockout. 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10. Είστε έτοιμοι? Άντε μπράβο. Rap and Cool Show. Έλα καλημεράρες, έλα καλημεράρες, έλα μποτζόρνο. Λευτέρη, δεν σε ξέρει ότι μιλάς ανά πάση. Μη πάρε και τη χαραμάδα στη Μάπη, με τη Μάπα, Λευτέρη. Στη Μάπη. Στη Μάπη, είναι η Μάπα της Μάπης. Ο Μάπη, είναι τι, τι γίνεται, μποτζόρνο. Έχω βάλει μια κουρτίνα, η κουρτίνα έχει φτιάξει την κουρτίνα, ρε παιδιά. Φτιάξε την κουρτίνα. Και μπαίνει ο ήλιος. Και σένα, Και ναι. Σένα. Και ο Λευτέρης έχει παράπονα σήμερα. Ποιος designista την έβαλε και την κουρτίνα. Θες και design τώρα, δες μούτρα για design. Ποιος designistas ήταν. Δες μούτρα, θέλει και design τώρα, έμαθε και το design. Ρε πόσα θες να με τρελάει. Βάλω εδώ την κουρτίνα να περνάει χαραμάδα. Θέλω εδώ, ναι. Προς αμένα, θες να έρθεις λίγο σαν εδώ να μην έχει τη χαραμάδα. Δεν θέλω να έρθω. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, Λευτεράτζα, χαμήλωσέ με λίγο γιατί σ' ακούω ένα πολύ δυνατά. Και πάμε να μολυθούμε σαν καθαρό αίμα. Έχουμε Τάνια Μοσχοπούλου εδώ παρέα μας. Έχουμε Λευτέρη Χατζηπατελίδη. Κωστής Ραπτόπουλος, Νίκος Κουλιανός στα μικρόφωνα. Rap and Cool μέχρι και τις 10. Μποτζόρνο στα φιλαράκια μας στη Γερμανία. Εκεί Ντίσσελντορφ, Βρέμι, Αμβούργο. Στουτγκαρδιστάν, Φραγκφούρτη, Βερολίνο, πες τώρα. Άχρηστη είναι. Άχρηστη, τι για μας. Καλά, δεν πήγες εκεί, πέντε μέρες έτρωγες, έπλυνες. Χρήσιμη ήταν τότε. Αχρήσιμη, τώρα είναι άχρηστη. Όπως μας βολεύει δηλαδή. Δύο στου. Πόσες χιλιάδες είναι στη Γερμανία Έλληνες? 600. 600.000. Δύο άτομα μας ήταν χρήσιμα από εκεί. Δύο άτομα. Από 600.000. Νομίζεις ότι είναι δύο άτομα. Ναι. Δύο απλά, εσένα και τη μέρα σου φάνηκαν. Ναι. Δύο άτομα. Τι πράγμα είσαι, φίλε. Μια χαρά και αχ, πότε θα ξαναπάμε Γερμανία. Αχ, τι ωραία που περάσαμε. Να βρεθούν άλλοι δύο χρήσιμοι να πάμε. Να βρεθούμε. Έχει πολλούς χρήσιμους. Απλά πρέπει να πας να τους δεις. Χρήσιμοι ή να είναι χρήσιμοι. Τι πράγμα, αλλά τι παρτάκια είσαι, αγόρι μου. Έγινα παρτάκια σε μένα. Είδα τη ζωή πως είναι και έγινα παρτάκια. Η ζωή ήταν άδικη. Σαν το χθεσινό παιχνίδι στην Ολλανδία με την Αγγλία, πώς σου φάνηκε το ματσάκι? Να πάμε λίγο να γυροφέρουμε λίγο με το Euro που τελειώνει σιγά σιγά. Έκανα τέσσερις προβλέψεις. Ήσουν αδυναμίτης, ναι. Over 4,5, Κάρτα Μπέλιγχαμ, Σκόρερ Κέιν, ναι. Και η Αγγλία περνάει. Η Αγγλία ήταν το ζόρι στο τέλος. Ναι, δεν μου λέτε. Τι δεν σου λέμε. Τι έχετε να πείτε τώρα που γράφετε, μα μου πιάνω τα γράφη. Εγώ δεν παίζω ένα 30-50. Μπράβο, ρε Ντίνο, αυτά. Να πάρω εγώ ένα κουτί σπίρτα να βάλω να πάρω ένα πακέτο τσιγάρα, ρε. Μπράβο. Φτωχομπή. Φτωχομπή. Δεν λέω. Όταν παίζουμε, παίζουμε. Δεν κοροδεύουμε τον κόσμο. Και τις άλλες ισοπαλίες πήρα, έβγαλα δύο ταξίδια να πούμε. Πού θα πας τώρα, δηλαδή? Αφήκω Παρασκευή. Πας Αλεξανδρούπολη. Θα τραβήξω λίγο Αλεξανδρούπολη. Καλά, μην πας πολύ μακριά. Δύο ταξίδια. Έσπω στο πε, θα πας κανένα Μπαλί, πας κανένα Μπαχάμε. Αν θα πάω στο Μπαλί, πάω τρώω τη σούπα. Στον Τίνο. Καλημέρα την άρα μου. Καλημέρα την άρα μου. Θα πάμε στο Μούτρα για τον Μπαλί. Σήμερα εδώ τα μούτρα σου με τα γεύματα. Εδώ ξινέ, έχει φαγωθεί δύο εβδομάδε. Άχρηστα είναι τα γεύματα. Άχρησα. Καλά, εσύ όπου τα κυνηγούσε. Ούτε ένα γεύμα δεν μα έβγαλε, δεν μα έκανα. Άλλο είχα πει εγώ. Ναι, τι είχε πει. Τραπέζωμα. Κάποτε όταν έβγαινε πρώτο ραδιόφωνο, ναι. Πηγαίναμε στο Βαρδάκι. Όλοι τρώγαμε τα καλαμαράκια, τα. Τρώγαμε κάτι κατεψυγμένα. Γκρίνιαζε πάλι. Πάλι γκρίνιαζε. Γιατί γκρίνιαζε? Υπάρχει περίπτωση να μην γκρινιάξει? Εγώ αυτό θα σε ρωτήσω τώρα. Γενικά. Είχε σε ό,τι και αν κάνουμε. Είχε ένα κουτσό πουλί από πάνω, ερχόταν ένα πελαργό. Ναι. Ερχόταν, το κλείσε το μαγαζί τώρα αυτό. Πάει. Ναι. Τελείωσε. Θες γεύμα? Θέλω γεύμα. Λοιπόν, τον πελάσω εσύ. Εγώ δεν θέλω καθόλου τον πελάσω. Θέλω σύσφυξη σχέσεων, θέλω καλές αγαστές σχέσεις, θέλω ποιότητα, θέλω quality, θέλω συνεργασίες. Εγώ θέλω την ησυχία μου. Εσύ θα σε έλεγα τι θες. Σύντριγα θες εσύ. Κατάλαβες. Ανακατοσούρα θες. Κοτσομπολιά θες. Δουλειά. Έξω από τη δουλειά θα τι, τι στη δουλειά. Τι στη δουλειά. Πάνω στη δουλειά είναι και αυτό. Έλα, μην όταν ανακατεύσει, μην με βάζει εμένα μέσα. Αφού μπαίνει μόνο. Ναι, μην με βάζει, αλλά μπορεί. Πάνε και πες για την τριάρα που φάγατε. Ποια τριάρα? Χθες. Ήμουν σίγουρος ότι θα έλεγες για την τριάρα. Μεγάλο πάω, περιμένει τον αυτόν. Έχει κάνει. Έχει το ΜΕΙΤΕ, δεν έρχεται το ΜΕΙΤΕ. Έχει φτιάξει σαν τα μούτρα του χιλιάδες σαν αυτόν. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή, πάνε παίξε με το τσιγάρα. Κατ' εικόνα και κατ' ομοίωση. Θα δεις με ποιο θα παίξω, μωρέ, με μύριαζε ένα χρόνο. Τι θα κάνεις τα ράδια. Φίλους, Σαμάτα Σέντερφορ έλεγες. Φίλους στην ΑΕΚ, θα ανοίξεις τα ποδάρια. Δεν κάνεις, δεν ράνεις, πήρα το πρωτάθλημα. Τι έχεις να πεις τώρα. Και μου είπες για το τελευταίο 20ήμερο, ξεχνάς τι έλεγες όλη τη χρονιά. Το Κωνσταντέλια Άγκολο τον έλεγες. Δεν έχεις Σέντερφορ που δεν πας πουθενά. Φίλους στην ΑΕΚ, ανοίξεις τα ποδάρια. Τα ξεχνάς έτσι να τα στα γράψω. Τον Κάργα γιατί το διώξατε. Πρωτάθλημα, άστο. Τον Κάργα γιατί το διώξατε. Ό,τι θέλω κάνω. Γιατί άνοιξατε τα ποδάρια, το στοχοποιήσατε. Άντε πάλι. Άντε ρε πόνι, ρε φύγε από εδώ πρωί πρωί. Έγραψε ο Μαστραπάς. Κάνει γύρω τώρα σε όλη την Βόρεια Ελλάδα. Το βγάλατε εκεί πέρα σαν, σαν τους γύφτους. Το αφαράτε το ταμπέλι. Το τεφ, σαν την αρκούδα. Κοροϊδεύατε την ΑΕΚ. Πού πήγαν αυτές αρκούδες. Κοροϊδεύατε την ΑΕΚ. Κοροϊδεύατε την ΑΕΚ. Στη Χρυσούπολη το πρωτάθλημα. Στην Ελευθερούπολη το πρωτάθλημα. Εντάξει, ξέρει. Αυτό είναι δημόσια σχέση. Στην Πάτρα γιατί δεν το πάτε στην Πάτρα.
Προφανώς δεν έχουμε τόσο μεγάλη οπαδική βάση. Στο Υπουργείο της Υγείας γιατί δεν το πάμε το πρωτάθλημα. Δεν έχουμε τόσο μεγάλη οπαδική βάση. Στη Ρόδο γιατί δεν το πάμε το πρωτάθλημα. Σ' απάντησα. Στη Ζάκηθο γιατί δεν το πάμε το πρωτάθλημα. Θα το πάμε προσεχώς. Μεγάλο λαό δεν έχει γίνει. Πάμε να ξεδιπλωθούμε. Πάμε λαό μεγάλο. Πάμε μεγάλο λαό. Στο Ζάκηθο γιατί δεν το πάτε. Μην το βάζει στο στόμα το λαό του Πάουκ μου. Ρε πάλι φάπα έφαγε. Μέχρι προχθές με έλεγε. Α, τι γίνεται. Νομίζω προχθές. Νομίζω προχθές τον έβριζε το λαό του Πάουκ. Ο πρόεδρο του μπάσκετ εκεί το ανέβασε την πίεση να πούμε. Όχι, ο λαό του Πάουκ δεν είναι τα χαμστεράκια έκραζε κι αυτό. Δυστυχώς, γιατί κάποιοι το μόνο που έχουν μάθει και κάνουν πλέον είναι ένα, τα χαμστεράκια. Δεν μου λες. Τα χαμστεράκια τα οποία κάθονται στον καναπέ του σπιτιού. Τι τα ηλίκη που λέγε τώρα. Ό,τι θες να κάνει. Θα τον ισοπεδώσω. Θα τον ισοπεδώσω. Δεν μπορείς να τον ισοπεδώσω. Όχι, λέει, θα σε ισοπεδώσω. Αλλά μπροστά. Άμα σου έρθουνε, ρε. Πώς το λένε. Πώς δεν ξέρεις ποιον είναι, αφού εκεί δούλευε η πρώην. Ποιος δούλευε. Δεν ξέρεις που δούλευε. Όταν λέγανε οι οργανωμένοι Λευτεριά σε απόδοση και έκανε στην κότα εκεί καλά, ήταν. Ποιο θα ισοπεδώσει, βρε. Αυτό είναι άλλο θέμα. Πού να ισοπεδώσει, βρε. Άμα βγουν οργανωμένοι, κακάκια θα κάνει, βρε. Αυτό είναι άλλο θέμα. Κατζόπουλε, κακάκια θα κάνει. Έχει να κάνει με το κομμάτι τη εργασία. Άμα σε βγάλουν καμιά ανακοίνωση οργανωμένοι, την κότα θα κάνει. Από κάτω το τραπέζι θα μπει, βρε. Γιατί μιλά σαν τον Νικόλα. Μία λεφαντίζει, μία νικολίζει, μία έτσι. Πρώτη δεν θέλετε να βγείτε. Δεν ξέρω. Δηλαδή πρώτη πρέπει να γίνω μεσό και καλά λέφαντι. Όχι, θα γίνουμε την ξύλινη τη γλώσσα, να κλείσουμε την ξύλινη γλώσσα. Δεν κάνουμε ποτέ. Καγκάτσι, να πούμε. Λοιπόν, να βρούμε και άλλους τρόπους, ρε φίλε. Γιατί δεν μπορούμε να βρούμε. Κλείφαμε τον καγκάτσι, να κλείσουμε την Κοντζάρη. Λες εσύ. Σ' αρέσει να πει. Αυτές τους τρόπους να τους κάνουμε και αυτούς. Καλημέρα, κυρία Κοντζάρεβα. Πώς πήγανε τα γραμμάρια, γιατί κάνετε... είσαι πάντοτε των άκρων και δεν μπορείς να κάνεις κάτι ενδιάμεσο. Πώς είναι τα καλά, τι να πούμε για τις μεταγραφές. Ή πρέπει να ζούμε στα παλάτια. Τι να πούμε για τις μεταγραφές, τι θα κάνουμε. Δώστε μας το tips. Μην τα δίνετε στους άλλους. Στους άλλους. Λοιπόν, δείτε και σε εμάς. Έλα, πάμε tips. Θες και tips τώρα. Έμαθες και τα tips τώρα. Τα αλλά ήσουν χθες μπερεκέτη. Θες δηλαδή σε καμάρωσα. Λέω πώς θα τον πήρα αυτό να στον πετσό να οργιάζει να πούμε. Εγώ στο γιούρο είμαι κερδισμένο. Και εμείς είμαστε κερδισμένοι στον πετσό. Έχω πιάσει τρία στοιχήματα, δύο ισοπαλίες. Ήτανε καλά τα μπέτ. Δύο ισοπαλίες και τα άλλα. Και έπιανα μια τετράδα τώρα να πας διακοπές. Γενικά πήγε καλά το Euro από τη φάση. Δεν είμαι τύψη. Εγώ λέω τι παίζω. Εγώ λέω τι παίζω. Λέω παιδιά, σήμερα θα παίξουμε αυτό. Αυτό ναι. Τα βρίζουν μετά όταν δεν πιάνουν. Αλλά τι περιμένεις, ρε φίλε. Τι περιμένεις να κάνω. Αυτό σου λέω. Αυτό έκανε όπως και εσύ τη λες αυτούς που σε βρίζουν. Και τώρα... έτσι την είπε και ο Χατζόπουλος που είμαι μαζί του 100%. Σιγά μην θα σκίσει. 100%. Θα σκίσει κανένα καλτσό. Θα βγάλει καμιά ανακοίνωση, καμιά δουλειά 4. Και θα τρέψει το φιλοκάλι. Θα ανεβάσει πίεση 21 με 12. Όπως εσύ κράζεις, όπως εσύ κράζεις αυτούς οι οποίοι εσύ δίνεις ένα προγνωστικό και από κάτω δεν βγαίνει και σε κράτους χίλια άτομα, όπως και με μένα, το ίδιο και αυτό. Όταν είχαμε το Λευτεριά στο Παδούς, στο Παλατάκι, την κοτάρα έκανε πως δεν άκουγε εδώ, τον άκουγα που βγήκε στο Σαρόπουλο, εγώ δεν άκουσα λέει τίποτα. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα, το οποίο μπορεί να κάνει λάθος. Ποιος θα ισοπεδώσει. Ποιος θα ισοπεδώσει, ρε Κατζόπουλε. Λοιπόν, ποιος θα ισοπεδώσει. Ο ίδιος και αυτός έχει τρελαθεί και νιώθει το αίσθημα της αδικίας, γιατί δεν γίνεται εγώ λέει να αφιερώνω χρόνο, ζωή, προσωπικότητα, χρήματα, τα πάντα και να είναι ένας από τον καναπέ του σπιτιού ο οποίος κάτι και ξύνει μη πω όλη μέρα τι κάνει και έχει ένα πληκτρολόγιο και βρίζει. Σου πω, το απαντήσω. Τα ίδια κάνεις και εσύ. Κατζόπουλε, αν δεν ήταν ο ΠΑΟΚ, τη μάπα σου θα τη βλέπανε μόνο στο καλοχώρι οι εργαζόμενοι που οι οποίοι είναι στο εργοστάσιο σου. Ο Χατζόπουλος πετυχημένος ήταν και πριν τον ΠΑΟΚ. Ακούδα, μην μπερδεύεσαι. Ακούδα, ξέρω πολύ καλά. Ο Χατζόπουλος δεν τον ήξερε κανένα. Τη μάπα του την ξέρω να πάει τώρα στην Αθήνα, κύριε Χατζόπουλε, να του πούν τι κάνετε. Άλλο δημοσιότητα. Πράσε τώρα το δημοσιότητα. Τώρα, και άλλο οικονομική ευρωστία. Ο Χατζόπουλος ήταν. Τώρα πήγαμε σε θέμα που εκτός από να κλείψουμε και τον Χατζόπουλο. Ο Χατζόπουλος, εσύ μου τον αποθέωσες που δούλευε η γυναίκα. Τον αποθεώνω. Ωραία. Τον είχε αποθεώνω. Πρόβλημα οικονομικό. Όχι. Τότε πιο επίπεδο. Τη δημοσιότητα μπορεί να μην τη θέλει κάποιος. Άμα δεν θέλει δημοσιότητα δεν βγαίνει να κάνει. Ναι, αλλά μα πας ο Πάκης. Το κάνει ναι. Γιατί γουστάρει την ομάδα, την αγαπάει. Γουστάρει την ομάδα, το ξέρουμε ότι την γουστάρει την ομάδα. Γι' αυτό το κάνει. Άμα βγάλει κανένα σύνδεσμο σε αυτό, δεν θα μιλήσει. Αυτό σε λένε τόση ώρα, δεν το καταλαβαίνει. Όχι, το καταλαβαίνω, αλλά είναι άλλο θέμα αυτό. Είναι άλλο θέμα. Άλλο θέμα. Εσύ μπερδεύει πάλι τα μήλα και τα πορτοκάλια. Κάνει τον Ταΐ να τον ισοπεδώσει και όταν οι άλλοι φωνάζουν δεν βγάζει μια ανακοίνωση. Και αν δεν άκουσα, αυτό λέω τώρα. Αυτό λες τώρα. Ναι, αυτό λέω. Αυτό λες, δηλαδή, κάτι άλλο. Ότι με τους μεμονωμένους θα πάει καλά. Ναι. Και δεν θα πάει καλά, με τους οργανωμένους θα πάει καλά. Μπες μπουτζούκ τον πάει. Μάλιστα. Μπες μπουτζούκ. Άλλο είναι αυτό. Μπες μπουτζούκ. Λοιπόν. Άντε μπράβο. Παράγοντες όλοι. Πάμε γιούρο, βάλε μουσικούλα Θανάση. Και σου είπα ότι δεν είναι καλός ο Χατζούπ. Και καλός επιχειρηματίας και καλός οικογενειάρχης και πολύ καλός στις πληρωμές κτλ. Άλλο λέω εγώ. Εσύ. Και έκανε την κότα στους οργανωμένους και τώρα κάνω τον ΤΑΗ, αυτό σε λέω. Εσύ βρήκες το λάθος του, γιατί όντως έχει κάνει λάθος εκείνη τη μέρα. Έχει κάνει λάθος. Τι ζω εγώ για να βρω το λάθος. Γιατί δεν χτυπάς. Όταν κάποιος όμως τα 10, τα 9 είναι σωστά και κάνει ένα λάθος. Και τα αφεντικό που θα κάνουμε 5 σωστά και αν μας πει το λάθος. Τι να κάνουμε. Εσαι διώχνει. Όχι, εδώ σε έχει. Γιατί εγώ είπα το Χατζόπουλο φύγε.
Ναι, αλλά του πουλά τρέλα εδώ τώρα. Στα καλά ναι, του δεν βγήκε. Δεν πουλάτε τρέλα, δεν βγήκε στα καλά του. Ναι. Στα καλά του βγήκε να τον αποδεώσει. Βγήκε σήμερα να τον κράξει. Ποια καλά του. Που κάνει. Ε, καλά, εδώ αποθεώνεται όλου του παράγοντε του πάγου. Και άλλον αποθεώσουν. Τι του αποθεώνουν. Στα σημαία του έχετε βγάλει. Ποια είναι η σημαία, πού είναι η σημαία. Ο Χατζόπουλο, ο Σαββίδη και η Βάνκη. Δεν μα αφήνει μια εκπομπή 12 Ιουλίου 11 να την κάνουμε ήρεμα, δεν γίνεται. Πού κλαίει η Κοντζάρεβα, πλάκα. Και ο άλλο θέλει να κάτσω και το απόγευμα. Σαν να κάνω 10 εκπομπέ είναι το πρωί. Αντιγυνά θα ζητήσω το απόγευμα. Εγώ αυτό θα ζητήσω. Αντιγυνά. Θε το απόγευμα να φύγει. Τώρα σου θα τραβήξει μια 800 μείον ο άλλο από πάνω. Α με ρίξει, δεν πειράζει. Θα σου κατέβουν τα μούτρα. Δεν πειράζει, θα, πάρουμε, θα τα πάρουμε από αλλού, ρε φίλε. Πάρτε από αλλού. Τι να κάνουμε τώρα, έτσι είναι. Θα περίμενε εσύ τώρα, περάσει καλά το βράδυ. Το βράδυ θα περάσουμε τέλεια. Θα πάμε να φάμε, θα πιούμε, θα δεσκεύει και θα έρχεσαι, θα αρθεί την Παρασκευή και θα πες α, να το κάνουμε πιο συχνά. Κλασική κολοτούμπα Ραπτόπουλου. Να βγαίνουμε πιο συχνά. Αυτά. Θα του λένε οι συνάδελφοι Ρουφιάν, πήγε και έφαγε έξω με τα αφεντικό. Τι άλλη πήγα φάγα, δεν πήγα χαμπάρι. Εμεί πήγαμε πάνω στο γραφείο. Δεν έχει πάρει χαμπάρι. Ρουφιάν, θα λένε. Θα μα πούν. Τι, ο πρώτο ο Παναγιωτίδη. Παναγιωτίδη. Ο μεγάλη από πίσω. Καλά, τα ψουζούν τα από πίσω του Παναγιωτίδη. 20 χρόνια. Η ΕΚ 3 τα έχω μάθει εγώ αυτά. Τα φοβάται, τα φοβάται. Ναι, βέβαια, τα φοβάμαι. Λοιπόν, πάμε, Ντίνο. Πάμε, αγόρι. Πού να πάμε. Πάμε λίγο, ρε άνθρωπε. Δηλαδή, στην ατζέντα δεν είχαμε καν το θέμα τώρα αυτό και με έπιασε το Χατζόπουλο τώρα. Πρωί-πρωί. Όποιον θέλω πιάνω. Όποιον θε. Και εσύ τον αναλύσει, όποιον θε. Τι να πούμε για την Αγγλία. Τα τύψε, τα πιάσαμε. Εντάξει, το είπαμε αυτό. Φτάνει, τα είπαμε. Αυτά τα πιάσαμε. Μπετσό, μετσό. Τα πιάσαμε. Δώσε κανένα φράγκο. Δώσαμε κάρτες, δώσαμε offside. Εμείς πληρωθήκαμε από το 8. Over 2,5 offside δώσαμε. Στο 8 είχε 3 offside. Είχε πολύ πράγμα. Μίλτον, την καλημέρα μου, ξέρεις εσύ. Λοιπόν. Μίλτος. Ναι, έχω ένα φιλαράκι που συζητάμε λίγο και. Συζητάτε τι? Διάφορα, κουβεντολόγια. Φιλαράκι. Ποδοσφαιρικά, ναι. Δηλαδή μόνο στην κουβέντα ή έχει δουλειά μέσα. Όχι, δεν έχει δουλειά. Είναι ποδοσφαιρικά, αγωνιστικά. Χαζολόγια δηλαδή. Ε, καλά, όπως κάνουμε όλοι. Όπως κάνουμε εσύ, δεν κάνεις χαζολόγια. Όχι, σταμάτησε. Σταμάτησε να κάνεις χαζολόγια. Ότι μετά από 56 χρόνια, εντάξει, λογικό. Στα 56 θα σταματήσω κι εγώ. Έχω 10 χρόνια να χαζολογήσω. Ρε, όλα στραβά. Έχω άλλα 10 χρόνια. Αποφάσισε τα 56 να σταματήσει. Κοίτα, παίρνει τα χάπια σου τώρα, αυτά. Το πήρα, το χάπι τη πίτσα. Πρωί το παίζει βράδυ. Πρωί. Σηκώνουμε το πρωί, μόλι σηκώνουμε κλάκι. Εγώ του χολυστέρι το παίρνω το βράδυ. Το χάπι τη πίτσα πρωί-πρωί. Τώρα κάνω ένα κόλπο. Ναι. Με αυτή τη δίαιτα που κάνω. Έχει αδυνατήσει, ρε παγάσα. Αλλά κάνει εσύ. Εγώ δεν μπορώ να. Δεν είμαι τόσο πειθαρχημένο όπω εσύ. Όχι, θέλω να δω. Εσύ είσαι πολύ πειθαρχημένο. Θέλω να δω και τι μετρήσει. Στρατιωτάκι. Άμα δω 170 χολυστέρι, θα το κόψω το χάπι. Εμένα ο γιατρός μας. Σαμπουκά μόνο μου. Ο Dr. Love μου είπε, μου λέει να ξέρεις, άμα χάσεις 10 κιλά δεν θα πάρεις 10 χρυσή σου ούτε χάπι. Άρα αποφασίζεις. Ή χάνεις 10 κιλά, μου λέει. Εγώ είχα δύο κίνητρα. Ναι. Το Σπαλιάρα και το Βιερίνια. Άντε πάλι. Το Σπαλιάρα και το Βιερίνια. Ο Βιερίνια είναι 36, μείον 20 χρόνια από σένα και ο Σπαλιάρας είναι σαν εσένα. Αλλά ο Σπαλιάρας. 49 είναι, δεν είσαι γεννημένο. 49. Άρα είναι μικρός. Και ο Σπαλιάρας είναι εξαίρεση. Δεν είναι ο κανένα. Τίποτα, ο λέω. Τι ναι. Έχουν αυτοί και εγώ 7-8 κιλά παραπάνω. Τα χάνω. Τι, εντάξει, τι να κάνω τώρα. Κυριακή έχει τα επικλινές. Επικλινές. Ναι. Άντε, μπράβο. Πάμε λίγο να δούμε τι έγινε χθες. Τι έγινε χθες. Τι έγινε χθες στη Βεσφαλία, όπου. Έτσι, η Αγγλία δεν κάνει η Αγγλία. Έμπνευση, η έμπνευση. Ναι. Η έμπνευση μεγάλη. Ναι. Ο Watkins, έτσι, του φίλου του Southgate. Δεν είναι μόνο αυτό. Έμπνευση είναι αυτή τώρα. Δεν είναι έμπνευση αυτό. Τι. Είναι δεν όλη... τον έχει βάλει καθόλου. Είναι όλη τακτική. Είναι όλη τακτική. Ο Walker. Ο Στόπερ είναι ο MVP του μάτσε χθες. Εξαιρετικός. Άμα αναλύσω σε τηλεόραση γιατί είναι 5 λεπτά, 7 λεπτά, τι κινήσεις έχει κάνει, είναι από πού ξεκινάει. Αλλά εγώ θέλω εδώ να δώσω τα εύσημα στο Southgate, γιατί εδώ ήμασταν και τον κάναμε. Πώς έπαιξε με ανάποδα πόδια πάνω στα χαφ. Μπράβο. Ένα παίκτη καλό είχαν μόνο οι Ολλανδοί. Ο Σίμος. Α, ο Σίμος, ναι. Ο Σίμος. Όμως τον κλείδωσα πάλι. Αυτό είναι το θέμα. Ότι κλείδωσα τον κάπκο, δεν εμφανίστηκε στο μάτσο. Το βάλα σε ένα δωμάτιο και τον κλείδωσα. Ο Δάφκο, ξέρει τι τον έκανε. Έβαλε τον. Ποιο έπαιζε back half δεξιά τη Αγγλία με το ανάποδο το ποδάρι, Τζακά. Ο Σάκα. Ο Τζακά. Έβαλε το Σάκα. Και εκεί είχε και το Μεϊνό που έτρεχε για δύο. Και έβγαινε συνέχεια και τον κουτουλάρανε. Και έπεφτε σε δύο ο Χάφκο. Ναι. Σε δύο έπεφτε. Αυτό είναι το ένα κλειδί. Γιατί δεν είναι σύμβουλος. Αυτό. Ναι. Το άλλο είναι. 3-5-4-1 μείνομαι. 4-4-2 επιτίθομαι. Ο Walker γίνεται δεξί back. Και από back half ο άλλος γίνεται προς τα μέσα με το ανάποδο πόδι, κάνει υπεροχή στα half. Με το Φόντερ τους διαλύσανε μέχρι το 60 λεπτό. Τους διαλύσανε. Ναι, αλλά μετά το 60. Μετά το 60. Γι' αυτό σου λέω. Κάνουμε cash out μετά το 60. Μετά το 60 τους διαλύσανε. Το μάτς είναι 1-1 και μετά το 60 η Ολλανδία είναι αυτή που φαίνεται. Εντάξει. Αυτή χάνει τη μεγάλη φάση με τον Βαντάκ προβολή. Ναι. Αυτή χάνει τη φάση με τον Τσίπρα. Ναι, με μετά το 60. Και το μάτς πήγε να σβήσει το 1-1. Αλλά και μη σου πω ότι εμείς κάναμε cash out. Γιατί έβλεπα.
Με το Μένε Μανουλίδη. Α, με το Μανουλίδη κάνατε. Λέω, κοίταξε να δεις, τώρα έπεσε αυτή. Φάζει τον goal offside βέβαια. Λέω, ρε γαμώ το εκεί, δεξιά πλευρά τον Άγγλο τώρα έχει ανοίξει. Μπήκε και ο ψηλός ο άλλος που έπαιρνε τις κεφαλιές, ο Σέντερφορ, το γαϊδούρι να πούμε. Ο Βέρχος. Το Ιλιάρι, ο Βέργος. Φέρχος. Φέρχος. Όχι, ο Φέργος παίζει τον Πανετολικό που έπαιζε, γι' αυτό σου λέω. Ποιος, ναι. Ο Φέργος. Μην μπερδεύουμε τους παίχτες και αυτά. Αλλά ο Southgate που λέτε Southgate, τρεγατάκια. Ωραίος ο Southgate. Χθες ο Southgate και στις αλλαγές και στην τακτική. Όχι μόνο χθες. Δύο συστήματα έπαιζε, άλλο αμυνόταν, άλλο επιθετόταν. Μπράβο, μπράβο. Του να τα πει αυτά, Ντέμις, κοιμήσει. Αν θε να κράσει πάλι τον Ντέμις. Κοιμήσει, ρε. Ο Άγγελος ο Χαριστέας όμως ήταν πολύ καλός. Αυτό ήταν χθες εκεί. Είπε ωραία πραγματάκια χθες. Και τακτικά είπε ωραία πράγματα. Έπρεπε να. Μόνο Χαριστέα. Πήρε τα πάνω του τώρα. Από τότε που πήγαμε και τα πάνω μαζί. Τώρα, και έστειλε τις ευλογίες σου εδώ πέρα. Λέει, δώσε χαιρετίσματα. Ναι, πήρε πες τα μιλάει παραπάνω, αφού ξέρει. Και ξέρει γιατί και τακτικά. Σου λέω γιατί κάνει το μουγκό. Εντάξει, ρε φίλε, θέλει τον αέρα, θέλει χρόνο προσαρμογή. Δεν είναι τόσο εύκολο κατευθείαν μπαίνει σε ένα χώρο ξένο να αρχίσει να είσαι με φράδια λόγω με άνεση. Μετά το δεύτερο τρίτο μάτς ξεδιπλώθηκε. Πάντως αυτό που πρέπει να πω για το Southgate και ναι, να του το δώσω είναι ο μόνος που κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης. Είτε γιατί έτσι αναγκάστηκε να κάνει, είτε γιατί το σκέφτηκε, άλλαξε το πλάνο του εντελώς. Έχει αλλάξει. Η Αγγλία έπαιζε με τετράδα πίσω κανονικά. Τώρα βέβαια το αλλάζει. Τύπης ξεκινάει με τρεις, αλλά έχει του τρίπκερ στην αρχή του Σάκα. Έκανε μαγικά στο τακτικό κομμάτι του Southgate. Ακριβώς. Δεν έχουμε τηλεόραση να το δείξουμε με τη Βέργα. Δεν μπορούμε, αλλά είναι αδικία να τον βρει. Χθες ήταν προπονηταράς. Βέβαια πρέπει να πούμε και αυτό ότι ο λόγος που φώναζαν πάρα πολύ για την Αγγλία είναι αυτός που είδαμε χθες. Δηλαδή ξαφνικά είδαμε χθες τον Watkins που δεν τον έχουμε δει καν στην διοργάνωση. Ναι. Μιλάμε τώρα για Σεντερφοράρα. Τον γκολ που βάζει. Τον Πάλμερ που τον είδαμε λίγα λεπτά. Έτσι. Υπάρχει ο Τόνεϊ. Έβγαλε εκεί το περίπτερο, τον Κρεοπόλη, τον Γκέιν. Το έβαλε τον γκολ όμως, μην τον κράζεις. Τι έβαλε. Σε πλήρωσε με τον γκολάκι που βάλε το πέναντι. Και έφτασε τα τρία και πλέον είναι πρώτο χώρε. Δηλαδή ο Κυριακός ο Κύρτσας που βάραγε μπέναλτι ο Κατεργιανάκη και τα βάζει. Ναι. Τι μπέναλτι βάρεις. Ναι, τώρα που είπες Κατεργιανάκη, τώρα που είπες Κατεργιανάκη, άκου τώρα τι θα γίνει εδώ τώρα. Ναι, Κατεργιανάκης, Βρίζας, Ζαγοράκης, Κυριακή θα είναι κάτω στην πλατεία Αριστοτέλους για το μεγάλο τελικό. Η Θεσσαλονίκη ντύνεται στα γιορτινά της και το Μετρόπολης 95 και 5 παιδιά σας προσκαλεί όλους στην πλατεία Αριστοτέλους. Εκεί θα στηθεί η δική σας κερκίδα για να παρακολουθήσουμε όλοι μαζί τον τελικό του Euro. Το pre-game show όπου θα βρεθούμε και εμείς, έτσι Ντίνο, θα είμαστε και εκεί, θα περάσουμε και εμείς να δούμε τι θα γίνει εκεί με τις βραβεύσεις Ζαγοράκη, Κατεργιανάκη, Βρίζα. Ποιος θα το βραβεύσει το Ζαγοράκη? Εσύ μάλλον, μάλλον εσύ ένα θα θα πω ότι τους διοργανωτές η πλακέτα στο Ζαγοράκη να πάει από τον Ραπτόπουλο, έτσι. Ψοφάω για τέτοια. Έτσι δεν θες, τρολάρισμα δεν θες. Κάνα κολλικό θα με πιάσει. Ναι, λοιπόν, ναι. 8 η ώρα ετοιμάζω, 8 και 20, 8 και μισή τι ώρα θα είναι βραβεύσεις. Στο Ιπποκράτιο. 9 παρά. Στο Ιπποκράτιο με κολλικό θα είναι. Έχεις να βραβεύσεις το Ζαγόρ, τη χαφάρα αυτή, λοιπόν. Άλλο αυτό. Ναι, χαφάρα. Αγαπάμε Ζαγόρ διαχρονικά. Δεν χώνευε το Μετρόπολη τόσα χρόνια. Τι δεν χώνευε, με το Ζαΐρ είχε ένα θέμα. Όχι, δεν είχε και μάλλον. Του άλλου έκανε παρέα και μα βρίσκει. Τώρα είναι θέμα σύσφυξη. Αυτά αλλάζουν. Οι σχέσει από τη μία μέρα στην άλλη. Αν δεν κάνει κάτι χοντρό ο άλλο, αλλάζουν. Και εσύ τα χαλούσε, τα έβρισκε. Τα ξαναχαλάς, τα ξαναβρίσκεις. Τι να κάνουμε τώρα, έτσι εδώ πάει. Μας πήραν τηλέφωνο από Πειραιά, λέει. Ναι, τι σε πήρε. Να βγείτε σε κάποια ώρα να μιλάτε, ξέρω εσύ. Λέω βεβαίως. Α, είδες, λέει καλά λόγια για τον Βαγγέλα. Αυτό δηλαδή μου άνοιξε επαγγελματικό δρόμο. Ναι. Κάτω σε μέσο της Αθήνας. Αλλά. Άκουσε τώρα να δεις. Επαγγελματικό δρόμο. Τα καλά λόγια που έχω πει για τον Μαρινάκη τον Κάραπο με τη σχέση. Πήγε αδυνάτησε, έτσι. Όχι μόνο που αδυνάτησε. Εδώ έχει γίνει μια δήλωση, θα στη δείξω τώρα. Ναι. Ότι λέγανε τον. Με τον Γκαγκάτση και τον Μαρινά και τα λοιπά. Είναι όλα μια χαρά για την ΕΠΟ. Γιατί εγώ να πάω να τσακωθώ? Πάμε να πούμε εδώ, τηλέφωνο. Εδώ βγήκε ο Σπάθας, δεν άκουσε. Ακολουθήσαμε, λέει, τον ΠΑΟΚ. Ακολουθήσαμε τον ΠΑΟΚ. Εσύ αυτά να τα ακούς. Βεβαίως. Και εγώ ακολουθώ τα επαγγελματικά μου. Εσύ να τα ακούς αυτά. Και πάω σε ένα μέσο στον Πειραιά, πολύ καλό. Ναι. Το οποίο λέει. Σαν εξεορίζοντα δηλαδή. Ναι. Λέγε, Παοκάρα μου. Γλύψε τον δρόμο. Γλύψε τον ΠΑΟΚ. Μπράβο, Ντίνο μου. Λοιπόν, το pre-game show στις 8 θα ξεκινήσει με βράβευση Ζαγοράκη από Κωστή Ραπτόπουλο, Ζήση Βρίζα και Φάνη Κατεργιανάκη, οι legend μας, οι οποίοι σήμερα δίνουν αγώνα πάντως στην τιμητικό και αγώνα ανάμνησης στο Essence Γερμανίας. Θα είναι βέβαια παρουσίαση η Σμαράγδα από ό,τι ξέρω. Θα είναι ο Άρης ο Παγιωτίδης, εσύ, η κοριτσάρα μου και εσύ. Ναι, και η Τάνια μας. Κυριακή λοιπόν 14 Ιουλίου στις 8. Πάμε τελικό στην πλατεία Αριστοτέλους. Να είστε όλοι εκεί, σας περιμένουμε για να δούμε το ματσάκι μας. Βέβαια,
Τι θες? Α, νομίζω θες να πεις και κάτι ακόμα. Ένα σύνδημα να πω. Μπράβο, γλύψε την Παοκάρα που σ' ανοίγει πόρτες και ορίζοντες. Γλύψε Παοκάρα, ακούσε το σλαρ. Παοκάρα μου, Ολυμπιακάρα μου. Παοκάρα, Ολυμπιακάρα. Φιλίες μου. Ναι, γούστα. Άνοιξαν οι δρόμοι μας επαγγελματικά. Παοκάρα μου, στον Πειραιά μας. Και ο Ολυμπιακός είναι Θεσσαλονίκη. Ναι, στη Θεσσαλονίκη μας, Πειραιά μας. Τα λιμάνια μας, σπάδα μας, γλυκέ μου. Ναι, δουλειές, ορίζοντες, ανοίγουν Παοκάρα μας. Να σ' ακούω θέλω. Λοιπόν. Τι σου έρχεται στο μυαλό όταν βράζουν τα τσιμέντα στην πόλη και είσαι αγκαλιά με το air condition εσένα που μας ακούς, οι κοντινές παραλίες και το Ρίτζες Καζίνο Θεσσαλονίκη, ο ιδανικός και δροσερός προορισμός για τελείωτη διασκέδαση με εκατοντάδες επιλογές παιχνιδιών από slot machines και ρουλέτες μέχρι πόκερ, πούντο μπάνγκο, blackjack. Το καζίνο προσφέρει και πλούσια εμπειρία δράσης και αδρεναλίνης. Θα επιστρέψουμε να ολοκληρώσουμε με τα του Euro, να δούμε αποδόσεις από εδώ και πέρα για τον τελικό και θα πάμε στα αγωνιστικά μεταγραφικά φιλικά τα οποία ήταν αρκετά χθες για ΠΑΟ, ΚΑΕΚ, για Ολυμπιακό. Παναθηναϊκός ένα νοματάκι πάλι ακούγεται. Σε ριχάνερα συνεχίζουν ακόμα Παναθηναϊκός και Άρης. Θα τα δούμε όλα αυτά παρεούλα μαζί μέχρι και τις 10. Σε ακούτε Rap & Cool Show εδώ στο Μετρόπολης. Η ώρα είναι 8 και 34 πρώτα λεπτά. 30 χρόνια Waterland, τα παιδιά. Οικονομική λύση δροσιά στην πόλη μας. Ειδικά τώρα που θα έχουμε και καύσωνα για ένα δεκαήμερο. Νομίζω ότι μια γκαζιά δρόμος να φτάσουμε τα γαράδες είναι το ιδεατό. Και με λέει ticket, παιδιά, για 12 ευρώ το άτομο μετά τις 6. Φαγητό, ποτό, διοργάνωση παιδικών πάρτι σε ένα καταπράσινο χώρο 150 στρεμάτων. Άνοιξε η Waterland, παιδιά. Αυτό θα πει ότι ήρθε και το καλοκαιράκι μας. Και βεβαίως να ξέρετε, στη Waterland δεν τρελαίνονται μόνο τα παιδάκια, τρελαινόμαστε και εμείς. Σαν τώρα θυμάμαι που πήγαμε τον Αχιλέα και φαγώθηκα να πάμε στο Χωνί. Έτσι, πάμε μπαμπά στο Χωνί, ανεβαίνω μια φορά στο Χωνί. Έτσι, το μεγαλύτερο στην Ευρώπη, να ξέρετε. Άντε μπαμπά άλλη μία στο Χωνί, έχασα 3 κιλά μέσα σε μια μέρα. Έτσι, ανέβα, κατέβα, αλλά η απόλαυση εξαιρετική στην Waterland, διότι η Waterland είναι μόνο μία. 45 μετά τις 8, καλημεράρες παντού. Μετρόπολης ακούτε, ραπ και κουλ στα αυτάκια σας. Με την επικοινωνία να έχει διπλή δίωδο. Instagram Νίκος Κάτω Παύλα Κουλιανός, σας περιμένουμε εκεί. Facebook Μετρόπολης και εκεί σας περιμένουμε. Με πολλή κίνηση, Ντίνο. Καταρχάς να πω ότι έχουμε τροχαίο στον παλιό δρόμο Χαλκιδόνας Θεσσαλονίκη, στο φανάρι του Αγίου Αθανασίου. Έχει καραμπόλα με 5-6 αυτοκίνητα. Πέρασε κάνας λακαμάς, ναι, με κόκκινο εκεί. Κάτι τέτοιο θα γίνει. Οπωσδήποτε, ναι, εκεί πέρα. Και έχουμε κλείσει ο δρόμος. Κάνας χωριαταραίος εκεί, οπωσδήποτε. Τα κόκκινα τα βλέπουν, θα ρίξει και είναι ταύροι. Ναι, ναι, σε αλοπολείο. Εγώ όπως όταν ανάβει πράσινο. Περιμένεις. Μετράω 3 δευτερόλεπτα. Ναι. Βάζω μετά την πρώτη, ναι, και φεύγω πολύ αργά. Μπράβο, δηλαδή δίνω. Για να σκοτωθώ πρέπει να γίνει πολύ μεγάλο θαύμα. Όλα τα αρνητικά τα σενάρια τα βάζει στο μυαλό. Ναι. Άρα. Ειδικά το βράδυ όταν κυκλοφορεί. Βράδυ, διότι νύχτα, τρεις βράδυ, νύχτα, δεν έχει πράσινο και κόκκινο. Αφού να φασίτε, δεν φεύγει με πράσινο Ντίνος. Με το κόκκινο φεύγει το επόμενο. Περιμένει μέχρι να ανάψει το κόκκινο. Λίγο πριν να ανάψει το κόκκινο, τότε έχω φεύγει. Να κάνω με κάφρες που πήραν το δίπλωμα. Ναι. Το 80% έχουν δωροδοκίσει. Να πούμε το. Κοίταξε. Ποιες είναι οι κατηγορίες κακών, ναι, οδηγών. Ναι. Είναι οι πιτσιρικάδες οι οποίοι είναι στην κοσμάρα του. Οι γέροι σαν το κόκκινο. Οι γέροι. Ξέρεις, ο κόκκινο, ναι, σε 15 δευτερόλεπτα θα σκότουνε δύο ταχυμεταφορείς. Ο ένας είναι εδώ δίπλα. Ναι. Δεν σκότωσε κανέναν. Με το που κάνει όπως δεν σκοτώνει τον έναν. Και παραλίγο δεν σκοτώνει και το μηχανάκι. Και το άλλο που πάει από την ανηφόρα, εν τω μεταξύ δεν έχει την αίσθηση του χώρου και του χρόνου. Ναι. Εγώ αν ήμουν τροχέα, του παίρνω το δίπλωμα. Το δίπλωμα μέσα. Ελάτε εδώ, γιατρός. Κάντε του check-up. Μπορεί να οδηγήσει. Τι μπορεί να οδηγήσει. Λοιπόν, οι κατηγορίες ποιες είναι. Ούτε το φορτηγάκι το που παίζει το παιδί του δεν μπορεί να οδηγήσει. Έλα μωρέ, τώρα πάλι το Γρηγόρη. Οι κατηγορίες είναι οι παππούδες. Παππούδες. Τα πιτσιρίκια που είναι εκτός τόπου και χρόνου, παίρνουν το αυτοκίνητο στα 18 και νομίζουν ότι έχουν πάρει διασημόπλαιο. Έτσι ακριβώς. Έτσι. Κάποιες γυναίκες οι οποίες το πήραν το δίπλωμα, αλλά πώς το πήρανε και εξακολουθούν να είναι κακοί οδηγοί. Θα ήταν όμορφες, και βεβαίως. Έκανε κόρτο εξεταστής. Ναι. Στον λόγο όπως το πήρανε. Και οι άντρες, για να μην νομίζουν ότι έχουν πρόβλημα, οι οποίοι νομίζουν ότι είναι δικός τους όλος ο δρόμος. Όχι, φύγε. Ναι. Οι αργοί όλοι. Ναι. Εκεί γρήγορα. Εδώ και γρήγορα. Εδώ θέλει μέτρο. Ο γρήγορος είναι λιγότερο επικίνδυνος από τον αργό. Πάντως. Και να πω κάτι άλλο. Ναι, πέσω για να ξεδιπλωθούμε. Είπα μια μέρα γιατί δεν μπαίνω σε πιλότο στο αεροπλάνο. Ναι. Γυναίκα, δεν μπαίνω, λέω. Είναι εδώ μια κυρία. Λέει τον κύριο Ραπτόπουλο, παρακαλώ. Πιλότο. Όχι, ήταν καμιά 45-50 χρόνων. Ναι. Μεγάλη να πούμε. Νεότατη. Τι νεότατη. 45. 45. Τι, 45 χρόνων είναι νέα, ανάλογα πώς είναι. Ναι, σωστά. Αν κάνει δύο παιδιά και αφηθεί, δεν είναι νέα. Mm.
Λοιπόν, καλά, μπορεί και στα 35 να φεθεί και να είσαι χάλια. Αν αρχίσει τα κιλά και μπαίνουν, δεν έχει. Έχουν δει κάτι 45 να τρώνε λάχανο, κάτι 30 δίνω. Άστο. Είναι θέμα διατήρηση. Λίγε. Ναι, εντάξει. Ναι. Λέει, τι είναι αυτά που λέει και τα κύρια μου, λέω. Οδηγείτε. Λέω, οδηγώ. Τι αμάξι αν έχετε. Ναι. Ένα Opel Astra. Όπα λέω. 4,5 μέτρα το Astra, μεγάλο. Ναι. Λέω, άμα σα βάλω ένα μέρο 7 μέτρα. Να το παρκάρετε. Πόση ώρα κάνετε να το παρκάρετε αυτό το Opel Astra. Είστε, μου λέει, αγενείς. Βρε, απάντα λέω εσύ τώρα να σε κάνω ένα τσεκ. Εσύ δεν μπορεί να παρκάρει το Astra. Θε να παρκάρει το αεροπλάνο. Να παρκάρει το αεροπλάνο με μένα μέσα, με ένα βρήκε τη λέω. Ναι. Άντε γεια σου τη. Γεια και άντε γεια. Άντε γεια. Άντε γεια. Λοιπόν, έτσι κίνηση αλλιώς, έχουμε. Έτσι κι αλλιώ θα παρεξηγηθεί. Ακροάτριε δεν έχουμε. Έχουμε. Πώ είναι. Μια χαρά έχουμε. Πολλέ έχουμε κιόλα. Αλλά δεν εκδηλώνονται. Το 93% άντρε είναι, οπότε δεν. Βάλε πιο κάτω. Δεν τι χάνουμε και από πελάτε. Το 83% το πρωί έχουμε πολύ γυναικείο κοινό. Να ξέρει γιατί είναι στο αυτοκίνητο και είναι δίπλα και γυναίκε. Α σε βρει στρογγυλόμουσε. Ακούνε επειδή σε επιβάλλει ο άντρα. Με τα μούτρα ακούνε. Άμα κάνει τέτοια μαγιά ο άντρα και μέσα στο αυτοκίνητο επιβάλλει τα. Είναι μεγάλη μαγιά. Θα την πληρώσει στο σπίτι μετά. Θα την πληρώσει σε κάτι ψώγια. Στο σπίτι θα την πληρώσει μετά. Στα ψώγια θα την πληρώσει. Θα του πει θυμάσαι με στα μάξι μου έβαλε να ακούσω του άλλου του φαφάρε. Ναι. Τράβα μια ανακαίνιση το διαμέρισμα. Μπράβο. Έλα κάτσε βάψε τώρα το σπίτι. Ναι. Λοιπόν, κινησούλα έχουμε εδώ πάνω. Πάνω θα ακούσαν νεοπολίτικα. Θα βρει να. Δεν θα φάει δύο μέρε. Δύο μέρε λέει με πάει ένα στο σπίτι λέει μωρό μου. Χθες δεν μαγείρεψες, δεν έκανες τίποτα, λέει. Τι μωρό μου. Η γυναίκα. Η γυναίκα δεν μαγείρεψε. Ναι, τι έκανε σήμερα, λέει, ό,τι και χθες. Τι έκανα χθες, τίποτα. Δύο μέρες, δηλαδή, νησικό τον είχε. Ναι. Ό,τι έβαγες χθες, λέει, θα φας. Λέει, χθες δεν είχαμε τίποτα. Αν έχει και σήμερα, λέει. Αν έχει πορτοφόλι, βγαίνει και τρώει έξω. Φυσικά θα βγει. Αν δεν έχει πορτοφόλι, κάτι και την τρώει. Τι έκανα, τα εστιατόρια να κλείσουν, να μην φάμε και να μην φάμε έξω. Λοιπόν, Κωνσταντινοπολίτικα κίνηση εδώ πάνω έχουμε. Μπράβο. Από το Παπαγεωργίου μέχρι τις Σικές επίσης. Καλά, αυτό είναι καθημερινό. Καθημερινό είναι αυτό. Και λίγο τώρα έχουμε στη Νέα Εγνατία. Η κίνηση θα μεγαλώσει μετά τις 9 και κάτι. Η θερμοκρασία σήμερα θα φτάσει πάλι τους 38 εκεί το μεσημεράκι. Χαλκιδική εκκίνηση που θα πάω τώρα. Όχι, ακόμα είσαι καλά μου. Δανείων θα μια χαρά θα είσαι. Α, τι θες τώρα. Τι θέλει τώρα την κίνηση που θα πάω εγώ σε Γαλλικράτεια. Θέλει. Ας τους μωρέ, τι τη λες την κίνηση. Θα πάω και θα έρθω. Α, θα πας και θα έρθεις. Εντάξει, λοιπόν. Χθες εκτός από το. Και εσύ ρε Βιερούλα στην Καλλικράτεια θα πας. Ωραία, όπου είναι η παρέα της. Τέσσερις τόνες γυρσιά εκεί πέρα της. Δεν πας. Αυτά που κοροδεύεις αυτά εσύ θα τα λουστείς τώρα. Ευγενούλα καλά είναι και στην Καλλικράτεια, η παρέα κάνει τη διαφορά. Δεν ξέρει και αυτή να μετρήσει τον εαυτό της τέτοια κούκλα. Ναι. Πάει στην Καλλικράτεια. Γιατί τι έχει η Καλλικράτεια τώρα πάλι. Τι έχει η Καλλικράτεια. Άλλο το λέω εγώ. Ναι. Έπρεπε να με κάνει εμένα η μάνα μου σαν την Ευγενούλα. Ποια Καλλικράτεια. Ευτυχώς έκανε έτσι, βρε και κέξ, γιατί αν είσαι κανένας Μπραντ Πιτ θα είχες μπει από όλο τον κόσμο. Ευτυχώς. Ναι, ενώ τώρα δεν. Ναι, τώρα φαντάσου, τώρα κάνεις. Ναι, ναι λοιπόν. Ενώ εσύ, κοντό. Που θες τα τσεχάκια εσύ. Τα τσεχάκια δεν τα θέλω, αυτά έρχονται μόνο τους πάνω μου. Εγώ φταίω. Σαν το μαγνήτη κολούσαν πάνω. Τι λιγουρεύτηκαν δηλαδή. Αυτό εδώ, το που στο στρόγγυλο. Αυτή τη στρογγυλάδα. Τη στρογγυλάδα αυτή εδώ. Το ιδές. Ναι, το ιδές. Το βάλ. Ξέρω εγώ ρε φίλε, χότσα, πας αστούκας καθόλου πάνω μου. Αστούκας. Λοιπόν, χθες, εκτός από τη ματσάρα Αγγλία-Ολλανδία που θα πάμε τώρα λίγο και στο τελικό να δούμε τις αποδόσεις. Σαν την εκπομπή σου το απόγευμα. Την κατά τη ρούφιξα. Τη ρούφιξες, Τη ρούφιξες. Πήγα σε ένα μαγαζί με το Χάρη Μανουηλίδη. Ήταν και δύο φίλοι του εκεί πέρα. Ναι. Καθίσαμε, πιάμε δύο-τρία τσάγια ο καθένας. Τσάγια ρε Φλόρι. Ούτε τζιν καρπούζι. Το έκοψες ένα τζιν καρπούζι. Παχαίνει αυτό. Αρχίσαμε τις φλωριές. Το ένα παχαίνει, άλλο είναι έτσι. Όταν αλλιώς... είδα το Σπαλιάρ και το Βιερίνια. Ξέρω. Τρελάθηκες. Ναι, αλλά σου είπα, ένας είναι 36-37, πόσο 38. Δηλαδή σχεδόν 20 χρόνια κάτω από σένα. Και ο άλλος είναι εξαίρεση. Είναι εξαίρεση ο άλλος. Λες δηλαδή ο Βιερίνιας στην ηλικία μας θα γίνει χοντρός. Όχι, δεν θα γίνει. Εκτός αν αφαιθεί εντελώς από το ποδόσφαιρο. Θα βάλει τα κιλάκια του Βιερίνια. Γιατί θα τα βάλει. Θα τα βάλει. Εδώ θα είσαι. Να είμαστε γεροί, θα τα βάλει. Γιατί και εγώ 36-37-38 έτσι μου έβαλα αυτά τα 10 κιλά παραπάνω μετά. Ναι. Δεν ήμουνα, ποτέ δεν ήμουνα χοντρός. Ναι. Είδες φωτογραφίες που έχουμε από τα βαφτίσια, από το έτσι. Δεν ήμουνα, σε γνώσου. Και τρως πίτσες. Μετά το γάμο βάζεις 10 κιλά. Τι να κάνω, ευτυχώς είναι 10. Είναι και μυστικό, δεν θέλει η γυναίκα σου να σε παχύνει. Ναι, σε γιατί χοντρό. Είναι επικίνδυνος, μπράβο. Ναι. Σου λέει αυτό τα τσεχάκια καρφώνεται σε πάνω. Θέλει άλλο κομμά. Ενώ την είδα εκείνη έχασε τα κιλά. Αυτό δεν σε προβληματίζει εσένα. Όχι, όχι, δεν σε νοιάζει. Μια χαρά την έχω εγώ, μια χαρά που μπούκι θέλω και όλα τα άλλα τα έχουμε λύσει. Αυτό το Nike είναι κανονικό που βάλα είναι. Ναι, είναι κανονικό, δεν είναι. Γιατί βλέπω λίγο δεν είναι bike, είναι Nike. Έχει bike. Λοιπόν, τελικός Ισπανία με Αγγλία. Με φαβορί οι book βγαίνουν με τους Ισπανούς, όπου δίνουν κατάκτηση 1,70 την Ισπανία και 2,20 την Αγγλία. Τραβήξω εγώ 2 εκατοστάρια την Αγγλία. Η Αγγλία πληρώνει 3,70 στο 90 λεπτό, 2,55 η Ισπανία. Το χ πόσο δίνει? 2,95, το βλέπω πολύ πιθανό. Ναι.
Κοίταξε, κάτω από τρία, Κάτω από τρία, ναι. Αγωνιστικά και το χθεσινό χ θα έβγαινε. Και συμπαράτης φαινόταν και πιο φρέσκια η Ολλανδία τώρα μεταξύ μας, έτσι. Πιο φρέσκια φαινόταν. Άλλαξε τους παίκτες. Θα πάρω τον Εμμανουηλίδη ένα τύπη στο τελικό τελευταίο. Θα γίνει χαμός. Κονόμησα που κονόμησα, τουλάχιστον τώρα. Ναι. Ό,τι λέω, και να χάσει. Και να χάσει δεν με νοιάζει. Παίζουμε με τον αέρα. Το έβγαλα το καλοκαιράκι. Χθες έγινε όμως μια πολύ μεγάλη ματσάρα και στη Λατινική Αμερική. Τρελή ματσάρα για να κλείσουμε και να πάμε στα δικά μας. Έχασε ο χοντρός. Δεν είναι χοντρός πλέον, είναι πρώην χοντρός. Τα κιλά τα χάνεις, αυτό ήθελα να σου πω. Εσύ κράζεις τους χοντρούς, αλλά χοντροί μπορούν μέσα. Ποιος τα χάσει. Ο Μπιέλτσα. Ο Μπιέλτσα. Βέβαια. Το βρήκαν ζάχαρα γι' αυτό. Δεν Παλιώς... ξέρω, ζάχαρα, μάχαρα, δεν ξέρω το βρήκαν. Έχει αλλά... ένα φραπέ εκεί σαν το Μονιώδη να πούμε. Έχει χάσει ναι. τουλάχιστον 20 κιλά. Ναι. Τουλάχιστον 20 κιλά. Αλλά 20 πρέπει να χάσει. Όχι, καλά ήταν τώρα. Εντάξει, ήταν μια χαρά στεγνός. Άμα πήγε το ζάχαρο από 1,5. Αποκλείστηκε όμως αυτό. 1,2. Πώς απέχασε. Έχασε τον τελικό 1-0 από την Κολομβία η οποία πάει. Ο Μπιέλτσα εξημερώνει Κυριακή 4-2-3-1. Ξημερώνει χειμώνας 4-2-3-1. Επιβάλλω εγώ το παιχνίδι πίλητα από πίσω. Ξημερώνει καύσωνας 4-2-3-1. Εγώ θα επιβάλλω το παιχνίδι μου. Μονοκόμματος. Κάνει τον καθηγητή και δεν παίρνει τίτλους. Εντάξει, αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το άλλο είναι η Κολομβία, η οποία είναι καταπληγή η φορμιά και με κορυφαίο τον Χάμες Ροντρίγκες. Αλιταράς. Ο Αλιταράς, ο οποίος επέστρεψε και χθες πάλι έδωσε ασίστ, είναι εκ των κορυφαίων της Κολομβίας. Και γρήγορος. Γρήγορο, μια χαρά. Τον είχε Ολυμπιακός. Αλλά δεν μπόρεσε εδώ να πιάσει. Δεν τράβηξε στη μεγάλη ομάδα του Πειραιά. Είναι ηγέταρος. Ναι. Πειραιάς μας. Όπα, τι πήρε χορηγία, θα σου πω. Έσκασε η χορηγία, παιδιά. Πειραιάς μας. Να τα μα. Λιμάνι μας. Να τα μα. Παπαπαπαπαπαπα μας. Τι γίνεται, ρε παιδιά. Καγκάτσι μας, μαγουλάκι μου όμορφο. Γλύψε λίγο Πάοκ, γλύψε λίγο Πάοκ που έχει καλές σχέσεις και έρχονται δουλειές από τον Πειραιά. Αγαλίτσες μας. Ναι. Λιμάνια μας. Ναι, 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 ναι. Αμπάρια μας. Αμπάρια μας, ναι. Πειρατές μας. Έτσι. Λοιπόν, πάμε να τελειώσουμε λίγο με το συγκεκριμένο θέμα γιατί έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ο χθεσινός τελικός έγινε ματσάρα. Η Κολομβία η οποία προηγήθηκε μετά από φάση του Χάμες Ροντρίγκες. Το είδες, Νίκο? Δεν το είδα. Είδα φάσεις, δεν έκατσα το. Τρεις ώρα ήταν. Ναι. Είδα φάσεις όμως, είδα τι έγινε στο παιχνίδι. Φτάνει μετά από 23 χρόνια σε τελικό η Κολομβία που είναι 28 μάτς αίτητη. Ναι. Πάει απέναντι στην Αργεντινή που πάει σβηστά στο τελικό τώρα. Το έχει πάει στο Ρελαντί. Μισό μηδέν. Δεν είναι αυτό ο τελικό. Την Κυριακή είναι κι αυτό. Μετά το Euro καπάκι. Να παίξουμε over 6,5 κάρτες και εκεί. Εννοείται γιατί και χθες έπεσε ξυλίκι. Μπορούμε να το παίξουμε συνδυαστικά δυο μάτς. Κατώτα ρε μανούλα μου, θα βγάλω και το Σεπτέμβρη. Κατώτα κατώ. Ωρε μανούλα μου, θα βγάλω και το Σεπτέμβρη. Και τα καλύτερα σου έχασε, γι' αυτό ήθελα να σου πω. Έπεσε ξύλο μετά. Φίλε. Και πλακώθηκαν και παίχτες με οπαδούς. Ο Νούνιες κουπανιόταν με γροθιές με οπαδούς της Ουρουγουάης. Έγινε μαλλιοβράση. Εκεί είχαμε ματσάρα. Αυτά. Ναι. Λείπουνε η δεκαετία 70-80. Λείπουν από την Ευρώπη. Οι Λατίνοι το έχουν ακόμα. Οι Λατίνοι τους αγαπάνε. Οι Λατίνοι το έχουν έτσι. Ροντέο το μάτς. Πάνω κάτω η μπάλα. Over 6,5 κάρτες πληρώνει καλά. Είχε. Βέβαια. Και χθες πρέπει να είχε πάνω από. Over 5,5 θα βάλω εγώ. Περίμενε. Χθες το μάτς. Αυτό ήταν ματσάρα χθες. Αλλά δεν είχα δύναμη να κάτσω. Θα σου πω πόσες κάρτες είχε. Περίμενε. Λοιπόν, 0-1. Κόκκινη είχε καταρχάς. 1, 2, 3, 4, 5, 7 είχε. Και μία κόκκινη 8. Ναι, ναι. 7 κίτρινες και μία κόκκινη είχε χθες. Ο Λέρμα έβαλε τον γκολ στο 39. Κολομβία, Αργεντινή την Κυριακή μετά τον τελικό του Euro. Έχουμε και τον τελικό του Copa America. Ωραία. Όποιος γουστάει να δει μπαλίτσα, κάθεται. Ωραία. Έτσι, θα γουστάρουμε. Ωραία. Εκεί οι αποδόσεις. Τι ώρα είναι ελληνική ώρα ο τελικός του Copa America? 3. Το πρωί. Πού να βρούμε μαγαζί να το δούμε για. Πρέπει να διαρρήξουμε κανένα μαγαζί να πάμε. 3. 2.30 η Αργεντινή, 4 φράγκα η Κολομβία, αν ενδιαφέρεται κάποιο. Όμω να ράξω εκεί, να δούμε στο καφενέ μας, να δούμε το ένα και να κάτσουμε να δούμε και το άλλο. Έλα και εσύ. Καφενείο, εσύ. Έλα στο καφενείο. Το δεν θα σε έχουμε κάμερες, κλειστά θα είμαστε. Ο Χρύος ο Ζακ. Ο φίλος σου, ναι, του φιλαράκου. Λέει, γιατί με λέει Χρύο, που δεν με έχει δει ποτέ. Το φαντάζομαι. Το φαντάζεσαι, ναι. Λοιπόν, τελειώσαμε με τα τζουτζουμπρούτζου. Τελειώσαμε τα τζουτζουμπρούτζου. Πάμε στα δικά μας τώρα. Έλα, βρε και 57. Έχουμε πολύ πράγμα. Κάνε λίγο καθυστέρηση, θα φάμε την ώρα. Όχι, όχι, γιατί να τη φάμε. Θες να πάμε μηνύματα. Διάβες κανένα μήνυμα λοιπόν. Και πάμε μετά, εγώ έτσι λέω. Εντάξει, ναι, έχουμε γιατί μηνύμα. Θα πάμε, θα φωνάζει αυτός απ' έξω. Ναι, ναι, σωστά. Θεέ μου, κάνε μου το αυτό, σε παρακαλώ. Να φέρει Ευγενούλα κάνα γαμπρό μετά από διακοπές στα φλογητά. Να έχει ομιλία κοφτή στα σύμφωνα σαν τον Αντιλουτσέσκου από τις Σέρες. Να είναι δημόσιο υπάλληλος και κάθε Κυριακή να την πηγαίνει στην εκκλησία. Λέει εδώ φίλος μας ο Μίλτος. Που κράζεσαι εσύ. Εσύ που κράζεσαι. Ναι, αλλά η Ευγενούλα είναι Ραπτόπουλος σε Μπάρμπι. Είναι Ραπτόπουλος σε Μπάρμπι, παιδιά. Δύσκολα. Συμφωνώ. Δύσκολα, παιδιά. Δύσκολα, παιδιά. Ισχύει αυτό. Α είναι γερά μου, α πάνε ό,τι θέλουν. Τον αλλάζουν, άμα είναι μετά.
Νικολιό, καλημέρα φιλαράκι. Καψούρα μου από Κωστή από το φορό που κέρασε τον πυράκι. Α, το φιλαράκι, ναι, ναι. Ποιο είναι, λέει. Ένα φιλαράκι, ώρα που το βρήκα, του λέω τι θε να πιούμε, λέω. Μπαμπαμπ, πάμε τον πυρώνει, θα σου πω τι θα κάνουμε την κάλυψη. Φουσκώνουν τα πυρώνια, ρε γάμο. Ε? Φουσκώνουν τα πυρώνια. Σ' αρέσει όμω. Έχει πειρά. Παίξει Αγγλία και Κέιν. Ποιο. Εδώ το φιλαράκι μου. Α. Αγγλία και Κέιν. Είναι καλό ποντάρισμα πλέον γιατί η Αγγλία είναι τελικό και ο Κέιν είναι ο πρώτο σκόρε. Να σου πω κάτι. Ναι. Έτσι όπω δεν είδα τον Κέιν. Στην άσυλο των μεταφορέων των Κιωσέ, το ξέρει εκεί το πρώτο. Στην άσυλο πρώτο σκόρε πάνε να βγει όμω, ναι. Ρετίνο πάλι. Τι να το κάνω, εντάξει. Λοιπόν, χθε μόνο δηλαδή, αυτό να πούμε. Βαράει το πέναλτι. Ωραίο πέναλτι. Ναι. Το τέλειο πέναλτι βάρεσε. Βαράει πλαϊνό διχτάκι, ναι. Του κάνει το μπάκο δεξί, ο οποίο είχε το δοκάρι το πέναλτι με την τάπα. Εγώ το είδα. Φάνηκε και με γυμνό μάτι και δεν μπαίνω σε διαδικασία να συζητήσω αν ήταν ή όχι. Είναι πέναλτι, παιδιά. Κατά. Όποιο λέει, όποιο μιλάει ήταν πέναλτι. Ηλίθιοι, ελάτε να σα κάνουμε ένα σενάριο. Είναι πέναντι, παιδιά, μην το συζητάμε κιόλα. Πάει με την τάπα, τον βρίσκει, γεια σα. Μην είστε τόσο ανόητοι. Ο άλλο πάει με τον κουντουπιέ και ο άλλο πάει με την τάπα. Μπράβο, μην μπράβο. Ασχολείστε με το ποδόσφαιρο, ασχοληθείτε με κανένα άλλο άθλημα. Μπράβο. Άμα λέτε ότι αυτό δεν είναι πέναλτι, δηλαδή παρατήστε το άθλημα, δεν το έχετε. Όπω εγώ τον μπάσκετ λέω, δεν έχω ιδέα. Έτσι, έτσι. Δεν έτσι. Μιλάω, δεν λαλάω, τι να κάνω. Χθε ναι. Είχαμε τα παιχνίδια για τα προκριματικά του Champions League και θα πάω λίγο στον ΠΑΟΚ, όπου το ζευγάρι που θα του βγάλει τον αντίπαλο, Μπόρατ Μπάνια Λούκα στη Βοσνία Εγνατία, τελικό 1-0. Το έβαλε η Μπάνια Λούκα. Μπάνια Λούκα, ποια χώρα είναι? Βοσνία. Και η άλλη είναι Εγνατία. Η άλλη είναι. Εσένα σε βολεύει. Αλβανία. Αλβανία είναι. Εσένα σε βολεύει με το βανάκι, την Αλβανία να πα. Εγώ δεν θα πάω τους άλλους αυτό γιατί θα πάω διακοπές με την Τζέννη. Στη ρεβάνς. Θες να σου κρατήσω το μικρό, όπως την άλλη φορά. Να πυροβολήσει. Τι είναι αυτό εδώ. Το βλέπω τον Αχιλέα, 1,80. Σιγά μην είναι 1,80 ακόμα. Το βλέπω εκεί κάθε με κάτω από τα πεύκα. Πού πάζε, τη λέω. Το στείλαμε για τσίχλες. Πάω λέει να πάρω τσίχλες στη μαμά μου. Λέει Τζένι, τι πάει. Δεν θέλω να πηδήξει την κουμπάρα. Θα τον κρατήσω κάνα τέτοιο. Δεν κρατάει τίποτα, ρε φίλε. Τι είναι αυτό εδώ, ρε φίλε. Μαζεύτε τον. Μαζεύτε. Θέλω να ακούω του πώ την κουμπάρα. Α το κρατήσω εγώ ένα τέταρτο εδώ πέρα, λέω. Και τον κράτησε, ευτυχώ τον κράτησε. Δεν μαζεύεται με τίποτα, ρε παιδιά. Δεν μαζεύεται. Τι κουμπαράκι είναι αυτό που έχουμε. Λοιπόν, 1-0 η Μπάνια Λούκα χθε. Πάντω η Εγνατία έχασε και δύο παίχτε, τον Ζενζουλάι και τον Ντρέκα. Εντρέκα, έτσι, αυτού του δύο. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε με το φιλικό του ΠΑΟΚ που εμφανίστηκε ανέτοιμο χθε, βέβαια με πάρα πολλέ αλλαγέ, με πολλέ αλχημίε. Με το φιλικό τη ΑΕΚ που ήρθε 2-2, με τι μεταγραφέ τη ΑΕΚ, με τα ονόματα που βγαίνουν, βγήκαν κάτι ονόματα για τον ΠΑΟΚ. Όπως είναι ο Χάφου Αρμίν Γκίγκοβιτς, θα το δούμε γι' αυτό, παίχτης που είναι στην Ροστόφ. Θα δούμε τι γίνεται με το θέμα Κεντζόρα που τελειώνει λογικά σήμερα, ίσως το δούμε και στο χορτάρι. Θα τα σχολιάσουμε αυτά. Τι παίζει με τις μεταγραφές του Ολυμπιακού, όπου έχουμε άκυρο από Κάρμο και τα δίνει όλα ο Βαγγέλας τώρα εδώ. Θα μας πει και ο Ρα που θα έχει κοντινό καθημερινό ρεπορτάζ. Τι γίνεται με Φορτούνη, Μασούρα, Ποντένσε και Ελκαμπίν. Όλα αυτά στο τρίτο ημιωράκι μας. Πριν πάμε στην Μαρίνα μας για να σας δώσει, φίλες και φίλοι, τα πολιτικά μαντάτα της ημέρας, να σας πούμε ότι τώρα εδώ έχουμε κάτι πολύ σημαντικό για σας, γιατί οι τιμές έχουν πάρει τον ανήφορο, αλλά στην ασφάλιση αυτοκινήτου Εργοβάς βάζει φρένο. Γι' αυτό ακούστε που σας λέω και τηλεφωνήστε 23 10 300 305 ή στο δίκτυο συνεργατών τους και μάθετε όλες τις επιλογές που έχετε στην ασφάλιση αυτοκινήτου και μοτοσυκλέτας. Ασφάλιση αυτοκινήτου λοιπόν στην Εργοβάς, παιδιά, και έχετε ξενιάσει οριστικά. Κομψό θα είναι, επιστρέφουμε τρίτο ημιωράκι με φιλικά και με τα γραφικά. Το καλοκαιράκι είναι εδώ και μαζί μας και οι Waterland, παιδιά. Ας το εγκαινιάσουμε επιτέλους με μία από τις 100 βουτιές που θα πάμε να κάνουμε εκεί και τις κατεβασιές και τις σπλασιές μας. Και βεβαίως μην ξεχνάτε ότι τα εισιτήριά σας να τα αγοράζετε online, γιατί κερδίζετε και χρόνο, αλλά και το περίμενε στα ταμεία. Waterland.gr, φίλες και φίλοι. Συνδεθείτε με τη Waterland και στο Instagram, στο Facebook και το TikTok. Όλο το community είναι εκεί με τρελά stories για βουτιές, κατεβασιές και νέα για ειδικές προσφορές, event, διαγωνισμοί, εισιτήρια και κάρτες. Σας περιμένουν 150 καταπράσινα στρέμματα, παιδιά, στην Waterland να περάσουμε υπέροχα με την οικογένειά μας. Λοιπόν, Μετρόπολης ακούτε εσείς, Rap and Cool στα αυτάκια σας, Κάζα έχουμε στα πλήκτρα και φεύγουμε πριν πάμε λίγο να πάω. Να είδε, σούπα, αυτή είναι η ώρα. 9-9 και κάτι αρχίζει και τσιμπάει όλο ο δρόμο. Ο περιφερειακό κοκκίνησε. Είναι στο Sky ένα δημοσιογράφο που μοιάζει με τον Μονεβασιώτη. Τον είδα. Τον είδα. Είχε αφόρητη ζέστο και το από το πρωί στι παραλίε ο κόσμο κάτω. Στη παραλία. Ωραία είναι η παραλία. Φλίζου είναι ωραία εκεί. Ωραία είναι, ο Φλίζου είναι ωραίο γενικότερα. Βέβαια είναι ωραίο. Κάτω εκεί η Μαρίνα. Φαγητά δεν έχουν καλά. Δεν είχα καλά φαγητά. Σαβούρα. Οι γαρίδε πιο άνωστε και από την. Το βράδυ φά κάτι γαρίδε. Άρε κάτι τεμπούρα, κάτι πώ λένε αυτέ τι βουτά και τι χαλά.
να πακιάζει. Τι ήταν καλά, φάει εσύ τι γαριδέ. Εγώ δεν τι φάω, τι θα τι χαρίσω, νομίζω. Φάει τι γαριδέ. Γαριδάρε. Λοιπόν, κίνηση Βασιλίση Όλγα. Θα σου βγουν ξινέ. Φάτε πάλι, θα με βγουν ξινέ. Ρε, όταν βγαίνουμε έξω, διασκεδάζουμε. Περνάμε καλά, γουστάρουμε, απολαμβάνουμε τι στιγμέ μα. Απόλαυσε τι στιγμέ. Λοιπόν, κίνηση Νέα Γνατία φεύγοντα για Μουδανίου. Θα πα τώρα Καλλικράτεια, μια πίχτρα θα έχει όταν θα φύγει. Μια πίχτρα θα έχει. 10:30 εγώ θα πάω. 10:30. Βασιλίση Όλγα Πέμπτη. Και τι πάνε τώρα. Πέμπτη είναι προπαρασκευή. Α, και Μπελχανάδες. Ναι, ναι, κάποιοι πασοκικοί το διατηρούν αυτό. Κίνηση και Τσιμισκή, κίνηση και Εγνατία. Καταλαβαίνεις το οποίο το αλλού. Τώρα, άμα δεις τίποτα. Ντάτσουν Τσέρι, Ντάτσουν Σάνι. Νισάν Σάνι και τα λοιπά. Είναι κάτι γέρι. Σε Κόρδοβα. Κάτι γέρι να πούμε. 72 χρονών με κάτι μουσια μέχρι κάτω. Πήρανε το εξωτερικό στην Καλλικράτεια, παράνομα το κάνανε τότε. Α, και παράνομα. Του έβαλε και παράνομε σχολεία. Αφαίρετα όλα. Αφαίρετου, έτσι μάλιστα. Κατάλαβε. Λοιπόν, από πού να ξεκινήσουμε. Τα μάξι δεν έχει μέσα να πούμε. Πάμε ρε, με έχει γανιάσει ρε καλοκαιριάτικα. Να τι θα ζητήσω το βράδυ. Αν φύγει να. Η ώρα, το 2 ώρα αυτό δεν είναι 2 ώρε, είναι σαν 12 ώρε. Αλλά το ευχαριστιέμαι. Ήθελε να πάρει και 3 ώρε. Ναι, 3 ώρε. Και 3 ώρε για να μην κάνει από κάτω 5 τα ίδια λεφτά με 3 ώρε. Φέρει κι άλλο. Τι να φτάσει εδώ. Ο άλλο τα λεφτά και την επιχείρηση τα έκανε από μόνο του. Ναι. Τον κορυδέψει άλλο, νομίζει. Λοιπόν, πάμε βρε. Τι να φτάσει εδώ, μαζεύτε. Οχθέ μου, εγώ πρέπει να κάνουμε σένα, όχι εσύ, οχθέ μου. Τι έγινε, Παουκάρα, τριάρπαξε χθε. Από πού πρέπει θες να ξεκινήσουμε, από τον Παουκάρα. Τον πρωταθλητή Ελλάδος. Πρωταθλητή και μετά θα πάμε. Πού θα πάμε, τα πειρά. Στο μεγάλο Πειραιά μα. Έπεσαν τα μπακύρια από τον Πειραιά. Έρχονται. Μας εκτιμάνε. Σας εκτιμάνε. Λοιπόν, πάμε μεγάλο ΠΑΟΚ και δύναμή σου λοιπόν. Χθες είχαμε φιλικό που ο ΠΑΟΚ ήταν προβληματικό σε μεγάλο κομμάτι. Τι δεκάδα ήταν τώρα, 60. Την άλλαξε πολύ την δεκάδα. Δηλαδή, την ξανάλλαξε. Αυτοί που φάγανε τα τρία γκολ, ποιοι ήταν οι τέσσερι πίσω. Για πέντε. Κοίταξε, τα γκολ ο ΠΑΟΚ τα τρώει στο πρώτο δεκάλεπτο. Άλλο ρε παιδί μου, εντάξει, τα φάγει. Στο πρώτο δεκάλεπτο που τετράδα. Η τετράδα που ήταν Ότο, Έκονγκ, Κουλιεράκης και Μπάμπα. Αυτοί τα φάγανε. Αυτοί οι καλοί οι δύο. Οι καλοί τα φάγανε. Ναι. Ότο λέει δεν πήγε καλά. Ότο έκανε. Ναι. Στο ένα έκανε. Εγώ διαφωνώ ότι είναι λάθος του Ότο το ένα γκολ. Γίνεται το λάθος στο κέντρο. Και δεν πάει να καλύψει ποτέ κανένας. Ούτε ο Έκον βγήκε, ούτε ο Χαφ βγήκε. Κανένας δεν βγήκε. Ότο τι θέλει ταξί για να γυρίσει. Εντάξει, αυτόν τον πέρασαν. Γεια σας. Ναι. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ προβλημάτισε το πρώτο τέταρτο που δέχτηκε τα γκολ. Ήταν καλός μετά. Ναι. Έχασε πέναντι, έβαλε γκολ, έχασε και άλλη ευκαιρία να το σοβαρίζει. Μπροστά ποιοι ήσασταν. Μπροστά είχε το Σαμάτα στο πρώτο 60 λεπτό. Με Σαμάτα ήτανε. Έτσι. Με. Τους καλούς είχε στο πρώτο 60 λεπτό. Θεωρητικά καλούς. Με Ντεσπότοφ. Ναι. Είχε τον Ντεσπότοφ, τον Σαμάτα, τον Μουρκ. Ο Ντεσπότοφ έπαιξε. Στο δεύτερο μήχρονο είχε Σμυρλή. Είχε Γκούμα, είχε Βιερίνια μπροστά. Είχε αλλαγές πολλές. Το Σμυρλάκι και το Βιερίνια. Ναι, με αυτούς έπαιξε. Μάλιστα. Έπαιξε το δεύτερο μήχρονο. Ξεκούρασε. Άστο να πάει στο διάλογο. Τι να κάνουμε τώρα. Με το Σμυρλάκι και τον Γκούμα τώρα. Τα παιδιά δεν τα ξέρω. Μπορεί να έχει ενδείξει. Όχι, δεν λε, μ' άρεσε κιόλα σε μένα, που είναι αλήθεια. Με τα φιλικά τώρα, όσοι τρελαίνονται και αρχίζουν και στραβώνουν στόμα, τα χαμψεράκια που λέω εγώ, αν βγουν θα του κόψω. Ναι. Το ότι ο Πάκο. Δεν είναι δημοκρατικό αυτό τώρα. Δεν με νοιάζει. Ρίξαμε τον Πανταχώ για να κόβουμε τώρα. Ναι. Δεν θέλω ψυχική υγεία. Ψυχική υγεία. Α, δεν ζει να βγάλει κρίνια και τη μύρλα. Εγώ θέλω ψυχική υγεία. Πάμε, πέσα στο καφενείο, ρε φίλε. Άμα θε να πει εσύ τη μύρλα σου. Α, εσύ αχρωματικότητα δεν θε από αυτού δηλαδή. Να βγαίνει πρώτο. Όχι, του θέλω για αυτού. Του ξέρει και αυτού. Αλλά κρίνια δεν θέλω. Πώ θα θέλει μύρλα δεν γίνεται. Δεν γίνεται, ναι. Λοιπόν, ακόμα δεν ξεκίνησε το πρωτάθλημα. Αχ, και δεν πάμε πουθενά έτσι και δεν κάνουμε και δεν ράνουμε. Καλά, τώρα οριάζει ο Ολυμπιακό και άξι μεταγραφέ και εσύ ακόμα έχει σαμάτα σεντερφόρ. Για έξι έφαγε προχθέ από την Αλκμάρ, τα ξέχασε. Ναι, έφαγε αλλά κάνει κινήσει αυτό λέω. Α, έκανε αλλά κάνει κινήσει. Λοιπόν, τώρα είμαστε στον ΠΑΟΚ. Θα πάμε συνάκ που κάνει όντω κινήσει. Λοιπόν, στον ΠΑΟΚ να πούμε ότι το έγγραφο, το Κεντζόρα που χαιρέτησε Δυναμό Κιέβου, σταμάτησαν οι βομβαρδισμοί. Το έγγραφο μάλλον θα φτάσει σήμερα. Θα υποβληθεί. Μάλλον έδωσε διαταγή ο Σαββίδης να σταματήσουν οι βομβαρδισμοί για να, να γίνει μεταγραφή. Και μετά θα ξαναδώσει αυτό. Μπαμ, ναι. Να του πετάξουν οι κανένα. Του αποχαιρέτησε. Ναι. Είναι παίχτη πλέον του ΠΑΟΚ. Λογικά από σήμερα θα έχουμε την ενσωμάτωση του Κεντζόρα κανονικά. Ο οποίο χθε έλειπε ο Κεντζόρα, έλειπε ο Ζήφκοβιτ, ο Κωνσταντέλε μπήκε πάρα πολύ λίγο κι αυτό. Έλειπε ο Μεϊτέ, τον οποίο εγώ λέω ότι την άλλη εβδομάδα που θα γυρίσει ο ΠΑΟΚ. Θα τον βρούμε και αυτόν εδώ. Να στείλει τον Εμμανουήλ να τον υποδεχτεί. Θα πάει. Να πάρετε και μια άμαξα. Θα πάει. Χορηγό Μετρόπολη. Ναι, μια άμαξα. Θα πάει. Φάλετε τον Τζαίρι να κάνει τον αμαξά εκεί πέρα. Σήμερα θα είναι επομένως η μέρα του Κεντζόρα, ο οποίο με ανακούφιση θα δει ο Λουτσέσκο το βασικό του στόπερ να επιστρέφει. Ναι. Και θα δούμε τι θα γίνει με τον Έκονγκ. Που από ό,τι κατάλαβα, ο Πάκ τον έχει όσο τον έχει. Ναι. Τι δηλαδή. Αυτό μου είπαν. Πόσο τον έχει δηλαδή. Άμα έρθει πρόταση, θα σε έλεγα τώρα πόσο, αλλά όσο ο Πάκ χρειάζεται παίχτη και στόπερ θα τον έχει. Έλα.
Τώρα, άμα προκύψει καμιά προτασούλα, μπορεί και να φύγει. Έσκασε όνομα για τα χαφ πάντως. Μπράβο. Εκτός του ΜΕΙΤΕ που λέμε όλοι ότι εδώ τον περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει, είναι θετικό το κλίμα, η μανατζαρέλ είναι καλά. Ο παίκτης που βγαίνει στο προσκήνιο είναι ο Αρμίν Γκίγκοβιτς. Βίτς. Ναι, είναι Βόσνιος. Βίτς. Γκίγκοβιτς, ναι. Μ' αρέσουν οι Βόσνιοι. Βόσνιος με σουηδική όμως υπηκότητα. Μα είναι Σουηδέζα. Ναι. Ο Γκίγκοβιτς, 1,88. Ο Βόδαρος. Ναι, Βόδαρος είναι. Έπαιζε μέχρι πέρσι στην Ροστόφ. Τι έκανε, λέει. Στη Ροστόφ. Του Γιωργάκη είναι αυτό. Ναι, μπορεί πιθανό. Η Ροστόφ βέβαια τον έδινε δανεικό στη Μίντιλαν διαρκώς από την Μίντιλαν. 1,88, ε. Ναι, δηλαδή η Ροστόφ, ο Ντένσε Ροστόφ, η Ροστόφ το δίνει δανεικό στη Μίντιλαν. Προλαβαίνει το φανάρι πράσινο Τσιμισκή να περάσει από το ένα πεζοδρόμιο στο άλλο. Έτσι όπως με τα λες. Τι σε είπα τώρα. Κάνα Volvo Amazon με θυμίζει. Α, και τα γκολάκια του βλέπω μια χαρά τα. Στο Ροστόφ τα βάλει τα γκολάκια. Στο Ροστόφ όχι, ένα γκολ, μία assist. Στην Χέλσινφορς που έπαιζε 3 γκολ, 2 assist. Εντάξει, είναι αμυντικό χαφ εξάρι, τέτοιο σύλλησα το ΜΕΙΤΕ. Μάλιστα. Ενδεχομένως να ψάχνετε, το πάω και ψάχνετε για αυτό. Ψάχνετε μήπως δεν... Δεν κάτσε του ΜΕΙΤΕ. Να έρθει ένα Βόδαρος. Βόδαρος με ίδια χαρακτηριστικά. Ακριβώς. Εντάξει. Ο Πάκ πάντως το πρόβλημα του για μένα φάνηκε πάλι ότι τα φορ δεν. Δεν φτάνει μπάλα εκεί. Όχι, μην το φωνάζει, θα μα μαλώσει η Κοντζάρεβα. Δεν μα νοιάζει, μη, καλά δε. Κάνει η Κοντζάρεβα. Καλά είναι τα φορτηγά. Κοντζάρεβα τη δουλειά τη. Ο Σαμάτα είναι περιουσιακό στοιχείο τη ομάδα, δεν μπορεί να το δώσουν. Ναι. Θα τον περιμένει ο Πάοκ. Θα τον περιμένει μέχρι να πάρει φορ. Μπορεί και να μην πάρει. Δεν υπάρχει το σενάριο. Ναι. Είναι μηδενικό. Ναι. 0% δίνω. 0%. Δεν το παίρνει τώρα. Γιατί τώρα είναι πολύ ακριβά και κάποιοι δεν θέλουν να ξεκινήσουν από τώρα. Ζορίζεται ο πρόεδρος. Ο Πάοκ καίγεται αυτή τη στιγμή. Οι παίχτες όλοι στο παζάρι μπαίνουν τον Αύγουστο. Ναι. Σου λέω εγώ γιατί να μπλέξω τώρα με προετοιμασίες, με έτσι με αλλιώς. Γιατί να μπλέξω. Το ίδιο θα έκανα και εγώ. Φέρτε κανένα τέτοιο να προπόνητο. Το ίδιο θα έκανα και εγώ. Θα το σκίσεις, ξέρω. Τι καλά που θα περάσετε εσείς οι δύο και οι μάνατζέρ σας. Και άμα κάνει ματσάρες, τι θα λες ρε για το ΜΕΙΤΕ πάλι. Άμα κάνει ματσάρες και είναι πάλι όπως πέρσι, τι θα λες. Α, το καλύτερο χαφ, το έτσι και το αλλιώς θα λες. Δεν είναι. Τι θα πεις. Ανάλογα τι θα δω. Ανάλογα, αυτό σου λέω. Αν κάνει παιχνίδια περσινά και καλύτερα. Άμα δεν προπονηθεί αυτό το κορμί, προετοιμασία. Αυτό θέλει... Είναι λίγο δύσκολο. Τον πρώτο ένα μήνα θα τον κράζει. Γιατί αυτό μέχρι να ρολάρει θέλει ένα μήνα. Σίγουρα. Ναι. Σίγουρα ένα μήνα. Δηλαδή να φέρω εγώ τώρα τέλη Αυγούστου από τις διακοπές ναι. Και να θέλω και ένα δίμηνο να την αρπάξω να πάρω μπροστά, Εσύ είσαι άμπαρθ, είπαμε. Ναι. Μικρό κορμί, σασί, γρήγορος, εντυχισμένος, ενισχυμένος. Θα μπεις γρήγορα. Μάλιστα. Όπως μπήκε ο Βιερίνια. Χθες έπαιζε μπροστά Βιερίνια, επιθετικός. Παλού να βάλει γκολ. Ο Βιερίνια τον ευχαριστώ και το Σπαλιάρα μου δώσαν κίνητρο. Όραμα σου δώσαν. Μου δώσαν όραμα. Σου δώσαν όραμα. Αυτοί οι δύο. Βιερίνια και Σπαλιάρα. Πάει να φάει τα φάτια αγγλικά και φάτο σύρε το γλυκό. Το φάγα εγώ. Έβαλα 2 κιλά αυτές τις μέρες και πάνω. Τώρα έβαλε 2 κιλά, ναι. Έβαλα 2 από κιλά. Τι τα έβαλες? Αφού έτρωγα σε παγωτά και πίτσες. Εγώ κρατούσα τον αχιλλέα για να κάνει σεξ. Πόσες φορές έκανε σεξ, δηλαδή. Έκανε 3 φορές. Δηλαδή δεν φάει τα αγγλικά, δεν τα έκαψες να μου τα αγγλικά. Έκανα και κολύμπι. Μετά το σεξ ξανά άνοιξε. Ξανά μετά ήρθα ξανά αφού ξανά πάλι. Ξανά έφαγα. Ανοίγει όλες από το κολύμπι και από το σεξ αυτά σε κάνουν να θες να φας περισσότερο. Δεν σε ανοίγουν. Ναι, σε ανοίγουν την όρεξη. Τι σίγλες που τις βρήκε. Έλμα. Λοιπόν, πάμε Ολυμπιακό. Πάμε στην ομαδάρα μας. Στην ομαδάρα σου. Μου σου. Εμένα η ομαδάρα μου είναι πρωταθλήτρια. Χαιρετίσματα. Είναι πρώτη. Ναι. Έχουμε τα ενία. Η ΕΠΟ χαιρετίσματα είναι... στην ναι. Αθήνα μας. Ναι. Στον Πειραιά μας. Στη θιά μου την Ελένη. Το θείο μου το Μίμη. Τη Μαρίτσα. Τη Μαριλένα. Α, Μαριλένα. Και τον Γιώργο που έχουν το εργοστάσιο εκεί κάτω στη Ραπτόπουλο. Σε βλέπω και εσένα κάνεις κανένα εργοστάσιο. Πώς πάει τώρα εκεί στον Πειραιά. Θα το χτίσει το εργοστάσιο Ραπτόπουλος. Με λαμαρίνες. Τη Λόλα και τη Κοτσομπόλα θα λέγεται από κάτω. Λοιπόν, Ολυμπιακός. Ναι. Ξεκινάω από τα στραβά ή από τα καλά. Από τα στραβά πάντα ξεκινά. Στραβά. Πάει ο Κάρμο. Ο Κάρμο τους έριξε ζάφτ και. Άκυρο τον Μπουτόταυρο. Τους έριξε άκυρο Κάρμο. Μπουτόταυρο μου γιατί. Το πήρα εγώ το κόφερες, αλλά δεν θέλω Ελλάδα άλλο ρε παιδιά. Ναι, ο Κάρμο. Ναι. Τι θες πες ο Κάρμο. Στόπερ. Μπράβο. 10 Κάρμο σου βρίσκω εγώ. Βρίσκεις, ε. Έτσι σχέδιο. Με αυτά τα λεφτά. Με δώσουμε εμένα τώρα που θα κατέβω στον Πειραιά να. Α, θα κάνεις και manager scouter τα πάντα. Όχι, τώρα θα κατέβω στον Πειραιά ούτως ή άλλως ναι. Για να δουλέψω εκεί και θα τα λοιπά. Και εκεί, να το. Να δουλέψω και εκεί δηλαδή. Να έχω ανοίγματα εγώ. Ανοίγματα βέβαια, έχεις και έξοδα βέβαια μαζί σου. Άκουγα τώρα. Ναι. Να πω τον Μπουτόταυρο. Μπου. Ναι. Μπου. Ναι. Μπουτόταυρο. Μπουτόταυρο. Ο Ταύρος με τα μπούτια δηλαδή. Γιατί Μπουτόταυρο τον ξέρω τόσο καιρό. Μπουτόταυρο θα το πω εδώ. Ναι. Πώς έδεσαι τον Κάρμο. 12. Δώσ' μου σε μια σακούλα 12 εκατομμύρια. Ναι. Τύπλα 2 διερμηνείς, ένα αεροπλάνο Aegean, ναι. Όχι απ' τα άλλα. Ναι, ναι. Και πάμε να σου βρω εγώ 4 κάρπο με λιγότερα λεφτά. Στο εσύ θα πάρεις εγώ. Από τα 12 θα τσιμπήσεις κανένα χαρτί και εσύ. Θα πάρω κι εγώ κάτι. Ένα χαρτάκι, Το μεσητικό έχω μου. Έχω το μεσητικό ραπ. Αν γίνει τέτοιο. Ναι. Δηλαδή τι κάρμο.
παιχταράς. Παιχταράς. Έκανε διαφορά περισσοκάνω. Παιχταράς. Έκανε διαφορά. Σε ανοιχτό χώρο, άμα του κλείσει εσχυρέ μέσα και τον τριπλάρι, τον κάνει πέναλτι ο Κάρμο. Καλά, και ο Βαντάικ, άμα τον κλείσει ανοιχτό χώρο, θα το κάνει και αυτό. Αυτό λέμε. Ναι, αλλά ο Κάρμο πέρσι, με το που ήρθε, ανέβασε και τον Ρέτσο. Δεν είναι μόνο ότι ο ίδιος πήγε καλά. Ελευθέρωσε τον Ρέτσο από πράγματα που τα έκανε και τα έκανε μέτρια ο Ρέτσος και τα έκανε αυτός. Πάντα υπάρχει ένα στραβόπουλί. Να το τάζει το άλλο. Το στραβόπουλί λοιπόν ήταν ο Ρέτσος και ο άλλος τον ανέβασε, τον συμπαρέσει. Έγινε σιωπούλι τώρα. Σιωπούλι. Ναι. Λοιπόν. Η σιωπούλι έγινε. Άρα Κάρμο ξεχνάμε, ψάχνουμε άλλα στον Ολυμπιακό. Δηλαδή εγώ τώρα που αγαπάω Πειραιά δεν μπορεί να στεναχωριέμαι. Να μου βέβαιο Ελκαμπή, προεδράρα μου. Ελκαμπή, πάμε στο Ελκαμπή. Ούτα το βράρα μου. Πάει να κάνει top. Άνοιγμα ο Βαγγέλας. Έτσι, Βαγγέλα μου. Πάει να τον κρατήσει, σου λέει πόσα θες. Δύο, τρία, πόσα θες. Θα ανοίξω το υπεροκειάνιο, θα βγάλω την Άγκυρα. Μπράβο. Πάρε την Άγκυρα και φύγει, αγόρι μου. Τα δίνει μανάρι όλα, μου. Μανάρι μου, τα δίνει να χαρώ εγώ. Χρυσάφι στα πόδια του Ελκαμπίλη. Σωστά. Τα δίνει εσύ. Δηλαδή, άμα σου πει Ελκαμπίλη, θέλω τρία χαρτιά, θα τα δώσει. Του πω, κοιτά, σου δώσω 2,5. Τρία θέλω, λέει. Και σου δώσω και bonus goal. Και bonus goal. Άμα περάσει τα 20, τα 15 εγώ το πω. 15 άμα, θα περάσει εύκολα. Άμα μου κάνει 15 γκολ παραπάνω, ναι, τα πέναλτι δεν τα βαράς, θα του πω εσύ. Στην άκου, άκου. Α, δεν θα τα βαράς. Τα πέναλτι θα του πω. Φέρε μου να το δει. Θα τα βαράω, θα πει αυτό, ναι, γιατί εγώ τα θέλω για τη γενικότερη μου εικόνα, αλλά ναι, δεν θα μετράνε. Θα σου έλεγα εγώ. Εγώ τα θέλω τα πέναλτι όμως, φίλε. Σαν Ελκαμπή, η γενικότερη εικόνα μου θα γράφει, δεν ξέρω αυτή. Άντε να μαλώσουμε στο τραπέζι για αυτό το λόγο. Ναι. 15 γκολ συν 1, ναι, θα πάρει τα 3 εκατομμύρια. 16. Δεν πολλά. Χρυσάφι. Τι χρυσάφι. Στα πόδια του Ελκαμπή. Χρυσάφι. Χρυσάφι. Εντάξει. Πάει με ποσό ρεκόρ, δεν έχει ξαναδώσει τόσα αυτά λεφτά. Αυτά θα τα έχει ο Ολυμπιακός με, με την κατάκτηση οπωσδήποτε. Χρυσάφι όμως είχε και στα τραπέζια. Εσύ βγήκες πρώτος εδώ, αλλά θα βγεις μειωμένος. Μπορώ να βγω από αλλού κερδισμένος όμως. Δεν ξέρεις δεν τι πλάνα έχουμε. Δεν λοιπόν, χρυσάφι έσταξε στα γεύματα, ναι, ο Μαρινάκης και στο Φορτούνι και στο Μασούρα. Ναι. Για να τους κρατήσει. Το Μασούρα, εσύ έχω ρίξει ένα μπινελίκι χθες. Ναι. Τον... Μεγάλες προσφορές τον... λέει, ναι, ναι, πολύ πάνω από όσο έπαιρναν για Φορτούνι και Μασούρα. Μάλιστα. Εντάξει φίλε, τι να κάνουμε. Πρωτιές είναι αυτές. Τάσκασε. Ο Μασούρας Μασούρα είναι... Ναι. Είναι. Το ο... θέλει και ο Παναθηναϊκός, άμα τον αφήσει, θα τον πάρει ο Παναθηναϊκός. Είναι ελεύθερος αυτή τη στιγμή. Ο Μασούρας είναι ο κόκκινος του Ολυμπιακού. Έλα ρε. Μια χαρά είναι τότε. Βάζει τα γκολ. Ο Μασούρας τα βάζει, ναι, τα γκολ. Τα βάζει, τα βάζει, ναι, τούτε, είναι μπάς, ο κόκκινος του Ολυμπιακού. Ναι. Εγώ το Μασούρα αν ήμουν Παναθηναϊκός, ναι, και μου έλεγε να σου πούμε ο παδός Παναθηναϊκού. Μάλιστα. Πάνω εκεί στον Κίζη που κάνω βόλτες. Ναι. Και μου πούνε δω τον Παπαδημητρίου στον δρόμο στο τζιπ μαζί, άρα, με τον, ναι, μαζί με τον Αλαφούζο. Άρα στον Ολυμπιακό λες ο, να πω, ο, ναι, ναι. Την μπάλα που τη μάθατε σε μπορντέλο μέσα. Τη μάθατε την μπάλα που τη, η τσατσά σας την έμαθε την μπάλα που θες στο Μασουρά. Και κάνεις και πληστηριασμό ρε άμπαλε Παπαδημητρίου, θα του πω κατευθείαν. Εσύ ποιος είσαι στον Ολυμπιακό? Άντε ο Μασούρας είναι Ολυμπιακός, τώρα έλαβε να κάνουμε ένα σουσού. Αν ήταν παίκτης Ολυμπιακού ο κόκκινος δεν θα ήταν ο Μασούρας. Ναι. Εσύ? Ο Μποντένς είμαι. Όχι, ποτέ είμαι εγώ, λόγω ύψους. Λόγω του ύψους. Βέβαια, εγώ είμαι. Ή μπορεί και ο Φορτούνης λόγω του γεύματος. Εγώ μπορεί να είμαι. Εσύ, ο Ελκαμπή είσαι εσύ. Χρυσάφι. Ο Ελκαμπή είσαι. Θα το δω εγώ το βράδυ. Μάλλον ψέματα, εγώ είμαι ο Φορτούνης που έκανα αναδιάθρωση τώρα. Πάω φάει στην καρύδα τώρα και το σημαίνει τώρα το βράδυ και άστο. Όχι, εκεί που θα σα πάω. Α, εσύ θα μα πα. Ναι, ρε. Δηλαδή ο άλλο είναι. Ο άλλο κανονίζει. Αφού τα κανόνισα, εντάξει, τελείωσε. Λοιπόν. Πάλι βρήκε παοξίδικο μαγαζί. Όχι, κουρακοτάγκι παοξίδε. Αφού την άλλη φορά έκλειφε και τα δάχτυλα των ποδιών σου που πήγαμε εκεί. Και λες τι ωραίο περιβάλλον, τι φαγητό. Πιο ωραίο είναι το Θέα. Το Θέα, ε. Πολύ ωραίο αυτή το Θέα. Αυτή την Αττική Σύνταξη την έχει μάθει άπτεστα. Αυτό το Θέα άπτεστα είναι. Άπτεστα. Μπορεί να πα σε φροντιστήριο αρχαίων ελληνικό και να διδάσκει μόνο Αττική Σύνταξη. Φίλε. Θα σου λένε ποιο είναι το παλμαρέ σου, Αττική Σύνταξη. Δεν ξέρω Αττική Σύνταξη. Πυρεώτικη μάλλον τελευταία. Βλέπω να παίρνω από την Αττική Σύνταξη εγώ. Γελάς. Ναι, δεν γελάω. Μ' άρεσε. Καλό, 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 καλό. Έχουν και ωραίο κρασί εκεί βλέπω. Έχουν, μια ναι, χαρά έχουν, ναι, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, άρα ταχώνει σε Φορτούνι. Ταχώνει σε Μασούρα. Κάτσε Φορτούνι, θα δούμε. Ο Φορτούνι έχει και προτάσει από Αραβία εκεί. Προφανώ έλεγε εντάξει. Εγώ αν ήμουν η γυναίκα του Φορτούνι, θα τον έλεγα Κώστα, πάμε 2 χρόνια στην Αραβία. Ναι. Ήσυχο είσαι έτσι κι αλλιώ, καμιά αράπησα διαβρή. Δεν θα βρει, λε. Ήσυχο παιδί, παιδί είναι, δεν κάνει. Κάτσε 2 χρόνια, παιδιά εγγόνια, η μάνα μου στο χωριό, 1,200 μπορεί να του πει. Θέλουμε να χτίσουμε. Κούλεσαι ο Φορτούνης. Βρε πάρε στην Αραβία, βρε πάρτα, βρε. Βρε πάρτα, βρε. Πάρτα. Και άμα ερχόταν τώρα και τον έκανε τον έψιλο Βαγγέλας από εδώ, από εκεί, πάρε και αυτό το πριμ, κάνε και αυτό, θα σε έχω και βασιλιά. Και όπως λέει τον φίλος, ναι, κούλεσαι ο Φορτούνης, γιατί εσύ πας και τρως γεύματα με τα φοιτικά. Να το. Να τους. Να το. Μάλιστα, Φορτούνης. Καλά στη λέει να πούμε. Φορτούνης, εντάξει, οκ. Λοιπόν. Σου κάνει κανένα. Θα σου κάνει καμιά κατάρο. Ποιο.
ο Άρης ο Παναγιωτίδης. Λες, αφού εγώ προσπαθώ να το βολέψω τώρα το θέμα. Όχι, ναι. Εσύ θες να βολευτείς. Ναι. Θες να βολέψεις. Εσύ τον κόλο θες να βολέψεις. Θες να το βολέψεις τον άλλο. Τώρα θες να το χαντακώσεις. Γιατί ρε, αφού ο ίδιος το επιλέγει, αφού θέλει και αυτός να κάνει απόγευμα. Τι να κάνουμε τώρα. Μου λες τώρα. Ναι. Αφού θέλει. Εσύ θα φύγεις, λες και τα λοιπά. Ναι. Θα έρθει εδώ. Λέμε τώρα. Λέμε τώρα, συζητάμε. Ναι. Άμα δεν πάρει απόφαση ο μεγάλος, εμείς, εμείς τι λέμε. Μπορεί να λέμε τα δικά μας τώρα. Ό,τι πει ο μεγάλος. Στη διαπραγμάτευση θα σε πάει μπροστά, δηλαδή. Όχι. Όχι, όχι. Εσύ θες τη δουλειά σου να κάνεις. Εγώ σηκώνω άλλον, και φεύγω. Θα τον αφήσεις τον άλλο τον Καρχαρία. Εγώ σηκώνω και φεύγω, ναι. Εγώ. Χωρίς σωσίβιο. Λοιπόν. Γίνεται μάχη και για τον Ποτένσε. Χωρίς σωσίβιο. Μάχη για τον Ποτένσε. Ο Ολυμπιακός έχασε σίγουρα κάρμο. Τα δίνει όλα για τον Ελκαμπή, όλα πάρτα. Τι θες, Ελκαμπή, θες σπίτι, θες γυναίκες, θες αυτοκίνητα, θες λεφτά, τι θες. Ναι. Τα δίνει όλα, χρυσάφι. Αλλά υπάρχει και θέμα και με τον Ποντένσε πλέον. Βλέπω αυτό τώρα τον υποψήφιο πρόεδρο του Πασόκ, ένα ψηλό. Ναι. Αυτό τον... εδώ. Ναι. Τι είναι μονοκόμματος. Εντάξει, άστον τώρα, δεν είσαι εκπομπή μας. Δηλαδή, ρε φίλε, αυτή, από το από ένα θέμα τώρα έχουμε εδώ τον Ποντένσε, με πάει στο Πασόκ. Το παίζει γκόμενο. Εγώ, άμα τον είχα αυτόν, ναι. Οδηγό στη Μευγάλ. Ναι. Του έλεγα θα πουλήσει τα γάλατα σε τόσο χρόνο το κτλ. Το βλέπω αργό. Κοίτατε. Ναι, είναι λίγο αργό. Και είναι και μονοκόμματος. Δεν έχει τα χεράκια του, κοίτα πώς τα κάνει. Ναι, τα ναι, κάνει, ναι, 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 ναι. Μη. Λοιπόν, αυτό το Πασόκ δεν μπορεί να έχει ένα ηγέταρο, ρε. Ένα ηγέταρο. Δεν έχει. Άντε, σε στείλω στο Πασόκ, εσύ. Μα του έχω πει πολλά. Δεν έχει. Λοιπόν, Ποντένσε θα τα δίνει όλα. Όλα. Όλα για τον Ποντένσε. Εγώ για τον Ποντένσε. Εγώ είπα για τον Κάρμο, όχι. Ποντένσε. Ελκαμπή, ναι, Φορτούνι, το βλέπω. Το Φορτούνι. Μασούρα θα τον έδιωχνε. Το Μασούρα θα τον έδινα. Πόρτα, είναι πολλές οι πληγές. Το Μασούρα δεν θα. Είναι πολλά τα λεφτά. Γιατί άμα ο Όρτα θέλει 6-7, πόσα θέλει Μπράγκα από πού είναι. 6-7-8 θέλει Γουλφς. Ο Ελκαμπή του δίνει συμβόλαιο 3 εκατομμύρια. Ο Φορτούνι θέλει κανένα 2 εκατομμύρια κι αυτό. Μαζεύονται πολλά. Πάνε κατευθείαν ό,τι πήρε από το κόβερες. Θα δώσει σε αυτού του 3-4 παίχτε. Θα τα δίνε. Εντάξει. Ο Biden είναι αυτό. Ναι. Εγώ νόμιζα έχει πεθάνει και το γενέα. Είναι κέρνο μείωμα. Σαν τον Παρπαμητούση και τον Παρπαμητούση. Στην Ισπανία πάντω, για να τελειώσουμε με τα του Ολυμπιακού, λένε ότι ο Μπαουτίσα, ο Φόρ που σου είπα για δευτεροτρίτο. Ποιο είναι, λέει, για πού είναι. Ο δευτεροτρίτο για τη θέση του Ελαραμπή, ο Μπαουτίσα που δεν σ' άρεσε κοντό σε ένα 80 ημπαρ. Ναι. Είναι κοντά στο Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακό πρέπει να πάρει και ένα δεύτερο Φόρ. Είναι λίγο Φόρ. Έφυγε ο Ελαραμπή. Θα πρέπει να πάρει ένα Φόρ ακόμα. Αυτοί οι παίκτε είναι για να σου μπασταρδεύουν το σύστημα. Δηλαδή. Παίζω 4-4-2, αλλά δεν είναι ακριβώς όπως έπαιξε χθες ο Southgate. Δηλαδή, μεταλλασσόμενο να πούμε. Μεταλλασσόμενο. Λοιπόν, ΑΕΚ θέλω να πούμε πράγματα γιατί έχουμε. Τι 31 πήγε. Ναι, θα τα πούμε μετά. Θα επιστρέψουμε με ΑΕΚ γιατί πάνε 20 και Άρης είναι γενικώς πάλι σε πολύ light κατάσταση. Θα έρθουν από την Τολεμαίδα και θα τους γνωρίζουμε στον Άρη. Από το κάρβουνο που θα βάλει. Έλα, θα φύγουν τώρα, Ολλανδία θα πάνε. Φεύγουν τώρα, τελειώνει αυτή η εβδομάδα και πάνε Ολλανδία τα παιδιά. Ομάδα που κάνει προετοιμασία στο Μεσόβουνο, ρε φίλε. Πάντως ο Παναθηναϊκός έχει βάλει για στόχο το Σάντρο, έτσι της Γιουβέντους. Άμα τον πάρει είναι παιχτάρα, να ξέρεις. Πώς? Το Σάντρο. Ναι. Πάει να πάρει να κάνει και το Σάντρο. Πάει το Μασούρα, το Σάντρο θέλει. Εντάξει, και το Μασούρα για Έλληνα μια χαρά, φίλε. Εγώ το Μασούρα τον ήθελα στο Πάο. Θέλει, λέει, μου λέει ο Καραζαφέρης, θέλει, λέει, να ελληνοποιήσει όπως ο Ιβάν Σαββίδης κτλ. Πολύ σημαντικό είναι. Λέω, από μπάλα είναι μυρωδιά, πες το να τον. Ποιον? Τον Αλαφούζο. Τον Αλαφούζο έχει δεν, ιδέα. Δεν έχει ιδέα, όντως δεν έχει ιδέα, αλλά τι να κάνουμε, θα το πληρώνει αυτό, δεν έχει ιδέα. Τώρα. Το ελληνικό καλοκαίρι είναι η Dolce Vita, παιδιά, που δίνουν ραντεβουδάκι όλοι στο νέο ιταλικό εστιατόριο Μπάρο Κήπος του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Εδώ η άβρα της μεσογειακής φιλοξενίας συναντά την αυθεντική γαστρονομία της Ιταλίας σε ένα μαγευτικό περιβάλλον κάτω από το φως των αστεριών. Απολαύστε λοιπόν την εκλεκτισμένη εξυπηρέτηση και την άνετη ατμόσφαιρα και κάντε την καλοκαιρινή σας εμπειρία αξέχαστη. Ο Κήπος λοιπόν έχει γούστο, δωρεάν πάρκινγκ και σας υποδέχεται μετά τις 9 το βραδάκι, Τετάρτη έως και την Κυριακή. Σάντρο, νούμερο ένα στόχος για τον Παναθηναϊκό, εξετάζει και τον Ουζούνι, ωραίος ο Ουζούνι, το θυμάμαι, Γρανάδα, πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής, αλλά αυτά είναι θα, έτσι, στα κλεισμένα τα έχουμε μόνο από πλευράς ΑΕΚ, όπου ήρθε Περέιρα, έρχεται Κοΐτα, η Κοΐτα, Λαμέλα είναι όλο ένα και πιο κοντά. Απτά πράγματα, έτσι, χειροπιαστά. Του Παναϊκού ακόμα και του Άρη είναι κάτι που έχει ο Άρης κάτι, πόσο λένε τον αυτόν, τον Βαγέχο εδώ και καμιά εβδομάδα, κανένα δεκαήμερο. Τον αλλάζουμε από εδώ, τον φέρνουμε Κογιάδο. Τον φέρνουμε από εδώ, τον πάμε παραπέρα, τον ξαναφέρουμε εδώ. Κογιάδο, Φερνάντες, θα τα πούμε μετά για και Άρη, όπως και τις γραμμές σας.
Προς το παρόν έχουμε Σμαράγδα Μπασάκου. Η ώρα είναι 9 και 33 πρώτα λεπτά. Το Summer Metropolis 95 και 5 ξεκινάει, παιδιά. Summer Metropolis 95,5 βάζει τα καλοκαιρινά και διοργανώνει τους πιο δροσερούς διαγωνισμούς για τους ακροατές του. Μαζί με τους αγαπημένους παραγωγούς σε ιστεοπλοϊκό σκάφος. Ετοιμαστείτε λοιπόν και ελάτε να σαλπάρουμε σε ένα από τα σκάφη της Stellar Cruises. Ακολουθήστε απλά στο Instagram του Metropolis 95 και 5 τη διαδικασία του διαγωνισμού και πείτε ότι ήσασταν κι εσείς στο σκάφος. Ελάτε να διασκεδάσουμε και να κάνουμε κάτι πολύ ωραίο, αθλητικό σου σου εμπλό. Ξεκινάμε 7 Ιουλίου μέχρι 10 Αυγούστου. Μένετε συντονισμένοι στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Στις 17 του Ιούνιου, επόμενη κρουαζιέρα με Στράντζαλη και Κουλιανό. Μάλιστα. Υποστήριξη πάντοτε από Stellar Cruises. Για απευθείας κρατήσεις επισκεφτείτε το stellarcruises.gr. Καλέστε στο 6979-669-698 με την υποστήριξη πάντοτε του Μετρόπολης. Ντίνο, μπήκαμε τελευταίο ημεωράκι. Καλημεράρες παντού, όπου κι αν είστε, ακούτε Μετρόπολης με κίνηση πολύ ζωηρή πλέον, όπως αναμενόταν στην πόλη και στη Μουδανίου σιγά σιγά. Ωχ, Ντίνο, έσφιξες τώρα που θα φύγεις. Τρίχες. Εμένα μια φίλη μου διαιτητής, ναι, η Σωτηρία, μου στείλε ένα μήνυμα τώρα. Τώρα. Μου λέει μέχρι το τούνελ του Κωνσταντινούπολη. Μετά από την Κωνσταντινούπολη, μετά πάμε στην Αλεξανδρούπολη. Εντάξει. Θα πας και Αλεξανδρούπολη, έμαθα. Δεν τρελαίνω, μάθα. Ωραία Αλεξανδρούπολη, έχω φιλαράκια εκεί. Τι ωραίο έχει. Έχει το φάρο. Ναι, τι άλλο ωραίο έχει. Θάλασσα. Πόσο καθαρή και πόσο όμορφη είναι η θάλασσα. Καλά, εντάξει, δεν είναι Χαλκιδική που την κράζεις, δεν είναι καβάλα. Αλεξανδρούπολη είναι να είσαι δημόσιος υπάλληλος εσύ και η γυναίκα σου. Ναι. Είναι η φτηνά νίκια. Φτηνά νίκια και φτηνά σπίτια. Ναι. Να μείνεις εκεί μια χαρά. Να μαζεύεις χρήμα. Να περνάς αξιοπρεπές. Φασαρίες δεν έχει πολλές. Δεν έχει. Φασαρίες κίνηση έχουμε και στην Εγνατία. Έχουμε σιγά σιγά μπαίνοντας λίγο και μετά τον Άγιο Παύλο στην Καλαμαριά και Βασιλίσσης Όλγας και στην Τσιμισκή και στην Εγνατία. Αρχίζει ζορίζει η κατάσταση στην πόλη. Είναι η ώρα εχμής τώρα, 10 παρά. Έχουμε και τουρίστες, πώς θα γίνει. Έχουμε και καλοτρόπες τουρίστες. Στη Βαρκελόνη είδες τι έκαναν που διώχνουν τους τουρίστες. Δεν έχουν να πιούν νερό, λέει. Δεν προλαβαίνουμε να πιούμε το νερό. Έρχονται και τουρίστες και τους έδιωχναν τους τουρίστες από την πόλη. Έχουν πάτε, υπερτουρισμό. Να μην πάτε στη Βαρκελόνη τότε. Ωραία πολύ. Στον τουρισμό. Ωραία. Λοιπόν, πάτε το χειμώνα. ΑΕΚ, πριν πάμε λίγο γραμμές. Ναι, βάλε γραμμές. Ποια είναι η ηχολήπτρια έξω. Δεν είδα ποια είναι η ηχολήπτρια γιατί εγώ είμαι εδώ πέρα. Η Σμαράγδα. Σμαράγδα μπορεί να μαγειρεύει τώρα. Σμαράγδα άνοιξε το κέντρο να έρθουν. Λοιπόν, ήρθε ο Περέιρα. Έκλεισε το κενό του Αραούχο αυτό ουσιαστικά. 33 χρόνων. Τόσο ήταν και ο Αραούχο. Έρχεται σήμερα Αθήνα ο Κοϊτά. Για να υπογράψει και αυτός. Ο Χαβ. Έχει κλείσει τους δύο τερματοφύλακες και στην Αργεντινή λένε ότι και ο Λαμέλα είναι κοντά στην ΑΕΚ. Ναι, και αυτός εξτρέμ. Ωραία. Η ΑΕΚ όμως βέβαια έχει πολλή δουλειά ακόμα. Θέλει να πάρει σίγουρα ακόμα ένα φορ. Σίγουρα ακόμα ένα χάφ άμα φύγει ο Πινέδα. Έτσι όπου οι Μεξικανοί λένε ότι θα πάει στο τέλος εκεί. Ένα στόπερ ακόμα το ψάχνει, δεν ήταν ο Σισε. Ένα μπακ ακόμα το ψάχνει. Έχει πολλή δουλειά η ΑΕΚ. Φτιάχνεται πάλι. Φίλους. Δεν έχει. Ναι, η ΑΕΚ φέτος για τους. ΕΠΟ δεν έχει. Ναι, εξαγωνιστικά δεν έχει. Ναι, η ΑΕΚ φέτος είναι σε φάση rebuilding. Ξαναφτιάχνεται. Ναι. Ξαναφτιάχνεται. Έτσι έπρεπε. Αγωνιστικά έπρεπε, αλλά αυτό θέλει και χρόνο. Διοικητικά είναι πίσω στο κομμάτι των δημοσίων σχέσεων. Παύλα, ΕΠΟ, παύλα, ξέρω εγώ, Super League, παύλα, φίλοι, δεξιά και αριστερά. Χθες έγινε η τροποποίηση, δεν τη σχολιάσαμε καθόλου. Ποια τροποποίηση. Και επίσημα με σφραγίδα πλέον τα playoff. Φάγατε τον Άρη. Τι το φάγαμε, αφού άρεσε ψήφισε υπέρ. Δεν τα λες αυτά. Ναι. Ό,τι θες λες. Ναι. Ό,τι σε βολεύει λες. Φάγατε τον Γιατί Άρη. Δεν λες τώρα για τον Άρη. Ένα με τέσσερα είναι η βαθμολογία. Ενώ πέντε με οχτώ. Άρεσε ψήφισε υπέρ. Άλλο λέω με. Τι άλλο λες. Δεν με έπαιξε. Με ζάλισες για τον Πάκου με τον Ολυμπιακό δύο εβδομάδες. Αχ, μαζί τώρα που ψήφισε ο Άρης. Ο Άρης για επικοινωνιακούς λόγους. Α, έτσι ο Πάκου. Και ο Ολυμπιακός για επικοινωνιακούς. Κοίτα να δεις. Γλυφτήκατε. Και ο Άρης πώς είναι τώρα. Καλά, το. Ρε ο Άρης μικρή ομάδα. Α, ο Άρης μικρή ομάδα τώρα. Το όποτε θέλουμε τον κάνουμε μικρή ομάδα. Τον Άρη. Είναι μεγάλη ομάδα ο Άρης. Μεγάλη. Σαν τους τέσσερις τους άλλους. Αγωνιστικά όχι, δεν είναι. Αγωνιστικά, γιατί σαν κόσμο έχει σαν τους άλλους. Εντάξει, υστερεί. Όχι, εντάξει, αφού υστερεί. Υστερεί σε σχέση με του άλλου, αλλά έχει και πολύ κόσμο. Άμα πάει ένα και πέσει στον Άρη. Τι ιστορία έχει, και η Σπέραντζα Βρανά είχε ιστορία, πέθανε. Είχε Σπέραντζα. Άσε τι ιστορία είχε. Ναι. Κι ο άλλο είχε ιστορία και είναι γέρο τώρα. Πάει ιστορία. Καλά, ναι, άμα ο χρόνο περνάει, γεννάμε όλοι ρε. Τι είναι, ναι, Παδαμά τώρα. Ναι, τι. Πώ με το πε. Πανδαμάτορα. Πανδαμάτορα. Ναι. Ο Πανδαμάτορ χρόνο, έτσι. Έτσι. Που τα λιώνει όλα. Λοιπόν, anyway. Τι είναι εγώ, δύο γραμμές έχει μόνο. Εντάξει, περίμενε, καλοκαίρι. Όλοι μουσική ακούνε. 15 Ιουλίου κοιμούνται ρε, ακόμα ξεκουράζονται. Τώρα μπήκαμε σε φάση ακόμα, δεν είδες η πόλη. Εγώ πλέον σηκώνομαι πιο αργά, αφού σε δύο λεπτά έρχομαι. Ναι. Λαμπράκι άδεια, αεροδρόμιο είναι. Αεροδρόμιο η Λαμπράκι, πλάκα με κάνεις, έτσι είναι το. Λοιπόν,
Με ένα τρακάρι τίποτα κάνει στο περιφερειακό. 1-4, ναι, 1-4 πλέον, 5-8, αλλά η βαθμολογία πάει δια 2. Το αλλά είναι η βαθμολογία. Ενώ εσύ πας αλλιώς, οι άλλοι πάνε αλλιώς. Η 1-4. Πάνε φάει στον Άρη από την Ευρώπη, βρε. Εσύ και ο Ολυμπιακός. Ο Αριανός όμως άλλα λέει. Εγώ πάω να αγωθώ στην τετράδα, λέει. Τι να αγωθεί. Να αγωθεί στην τετράδα. Βέβαια, ακόμα μεταγραφή από Άρη δεν έχουμε δει. Τι να αγωθεί, ρε, στην τετράδα, ρε. Μεταγραφή από Άρη τι δεν έχουμε δει. Τι όνειρο ζείτε εσύ στον Άρη εκεί πέρα, ρε. Στην Πτολεμαϊδα πήγατε να κάνετε πρώτα. Πτολεμαϊδα μην την κολλά πολύ, γιατί μαθαίνω εκεί θα πα. Θα σα τάξει Πτολεμαϊδα. Θα μούρνει από εβδομάδα και θα λε τι καθαρό αέρα έχει Πτολεμαϊδα. Εδώ είναι σαν να τα θα ακούω. Θα ψάξω να βρω ξανθιά γυναίκα στην Πτολεμαϊδα. Τι γέλιο. Εγώ πάντω από Πτολεμαϊδα έχω πολύ καλέ εντυπώσει, να ξέρει. Είχε καμιά κατσιβέλα και. Είχα κατσιβέλα, ναι. Μια χαρά ήταν. Αγάπησε το. Κλάρα, το κορμί μου. Τον αέρα μου. Τον πρίο μου. Τον πρίο σου. Τον πρίο. Το βράδυ τον πρίο σου. Το βράδυ θα πιούμε κρασάκι να φάμε τις γαρίδες μας. Έτσι νομίζεις. Τι έτσι νομίζεις. Θα... είναι ωραίος ο Τζαπαύλο. Θα πάμε να γουστάρουμε. Τι είναι κανένας. Νομίζεις θα κάθε ασχολείται σε τέτοιο βέβαιο και έχουμε ιδιαίτερα πράγματα. Αυτά στο γραφείο πάνω. Αυτά στο γραφείο πάνω που θα σε φωνάξει και εσένα για επιπλέον. Πώς το λένε τον Βραζιλιάνο τον προπονητή που. Ποιο Βραζιλιάνο προπονητή. Τον παίχτη τον παλιό. Τον Αμπέλ Φερέρ, ποιο λες. Όχι, ρε, που πήγε και βρήκε. Α, τον Ριβελίνο. Ναι. Το Ριβελίνο το βγάλει στο τραπέζι, καλά θα είναι. Και το Δαδάλα. Ο Δαδάλας ο καημένος. Πάει Δαδάλας. Πάει. Δαδάλας ήταν και ο Δαδάλας με το 40 κάθονται στα πανκάκια κάτω στο Μέγαρο Μουσικής και τρώνε περιολίνα. Ο Πινέδα έχει συμφωνήσει, λέει, με την Μοντερέι. Το μόνο που απομένει είναι να τα βρει η ΑΕΚ με τη Μοντερέι. Η Μοντερέι δίνει 8. Ωραία. Στην ΑΕΚ η ΑΕΚ θέλει 20. 20. Άρα υπάρχει χαοτική διαφορά. Κάτσε τι 20. Ναι. Θέλει 20. Χαοτική διαφορά. Online. Λοιπόν, πάμε γραμμές, δεν βγάζουμε. Τι γραμμές, τι, 10 λεπτά. Όσοι πάρουν. Έλα, μωρέ, όσοι πάρουν. Έλα. Άσε, ναι. Έχω και άλλα θέματα εδώ. Όσοι πάρουν. 90, 90, 90. Καλημέρα, ναι. Ναι, πολύ καλημέρα. Νάτος. Καλός τον πολιτή μας. Καιρό έχουμε να σας ακούσουμε. Πολιτής από Πτολεμαϊδα. Ω, την ερωτική Πτολεμαϊδα. Βέβαια. Την ερωτική Πτολεμαϊδα, 32 βαθμούς. Εγώ θα κάνω δύο ερωτήσεις. Ναι. Θέλω να μου απαντήσει. Στην Πτολεμαϊδα είσαι. Κοίτα μέτρα το θηροειδίου σου μέχρι να έρθεις εδώ. Μην γίνεις σαν μπαλόνι να πει πέρα. Καλά, και εσύ την άλλη εβδομάδα εκεί θα είσαι. Ναι. Ναι. 32 βαθμούς η Πτολεμαϊδα. Δεν μπορείς να αναπνεύσεις, έχει άπνοια. Και έχω κάτσει εδώ σε ένα χωράφι με ακτινίδια και τι βλέπω. Τι. Κίτρινες φανέλες να δουλεύουν στο τελάρα μέσα. Οι Αριανοί που κάνουν προετοιμασία είναι. Σταμάτα. Ναι. Σταμάτα. Σταματήστε. Σταματήστε. Ο Μάτζιος και στο τελάρο Κουέστα. Σταματήστε βρε οι αθεόφοβοι και οι δύο. Ποιος την έβαλε Αθήνα. Όχι, εγώ την βρήκα. Α, εντάξει. Ναι, εγώ την βρήκα, ναι. Είσαι υπάρχει προκλητικός. Να κάνεις προετοιμασία στην Πτολεμαϊδα, ρε φίλε. Για, εντάξει, μια εβδομάδα, ρε φίλε. Και εσύ μεσήβρια έκανες. Καλύτερα στο εσύ μεσήβρια. Να σε ρωτήσω κάτι. Και εσύ μεσήβρια έκανες. Τώρα... Και έφυγες μετά. Με δεν είσαι έφυγε. Είσαι παραδόρος. Ναι. Πτολεμαϊδα ή Καστοριά. Καστοριά. Μπράβο. Τι μου λες τώρα. Ναι, αλλά Πτολεμαϊδα έχει καλό τέτοιο αθλητικό κέντρο. Και έχει απλά πέσει. Πρέπει να διευκρινίσετε ότι ο Άρης πήγε με εισιτήρια κοινωνικού τουρισμού. Φύγε, είσαι προκλητικό. Θα σε πω κάτι. Φύγε, επόμενο. Εσύ τώρα, άμα είσαι ξενοδόχο, θα πήγαινε να κάνει επένδυση στην Πτολεμαϊδα. Άμα είχα εκεί τα στρέμματα, ρε φίλε, τι να κάνω. Δηλαδή, έχω στρέμματα, θα το φτιάξω το χώρο. Ρε φίλε, τώρα σοβαρά μιλά τώρα. Τώρα σηκωροδέζει την Πτολεμαϊδα. Ρε μπαγάσα, αν την επόμενη εβδομάδα μου ήρθε και αποθεώσει την Πτολεμαϊδα, θα φάσει εβδομάδα κρατήστε το αυτό που σας λέω κούλε εδώ παιδιά. Θα μου λέει για τον καθαρό αέρα της Πτολεμαϊδας. Καλά μη, θα μετρήσω το θυροειδή μου μετά. Καλά. Ναι, μέτρα εδώ τα τσαβέλες. Μην πηγαίνει πιο μεγάλο από το μήλο του Αδάμ του Ρονάλντο. Πάμε, έχουμε κέντρο χαμός γίνεται. Έλα, πάμε γκρίνια. Ναι. Καλημέρα, ναι. Κουλιανέ. Έλα. Κουλιανέ. Εδώ, έλα, καλώσον. Πάντραξ. Ω, πού σε ρε βουνό. Oh. Πού είμαι. Ναι. Έχω γράμματα για τη γούνα σας. Καλά, πάντοτε. Έχω γράμματα για τη γούνα σας. Αφού είσαι και εσύ γκρίνια, είσαι και εσύ μίλα. Άστο να τα πει. Γιατί έχετε κλέμπει, έτσι. Έχουμε, ναι. Θα έρθω από τις 7 η ώρα εκεί. Έλα. Αλλά θέλω να δω και το κόκκινο. Θα είναι. Όλοι θα είμαστε εκεί. Και εμείς θα είμαστε εκεί μέχρι ένα σημείο. Άμα δεν δώσεις τον κόκκινο, αφαίρεις καμιά στον ίσκα για να πούμε. Λοιπόν, αλλιώς δεν περνάς την πόρτα. Ναι. Πώς κλείνουν. Εγώ ρε έκανα το ράδιο σε άνθρωπο ρε και με κλείνει εμένα ρε. Εγώ αυτά που είπα επί κορονοϊού, εσείς θα λέτε τώρα ρε. Μπράβο. Ποιος έλεγε για τον Ιωαννίδη, για τον Κωνσταντέλια, για τον Τσολάκη. Ποιος τα είπε, σας άνοιξε τα μάτια γατάκια μπράβο. Που βλέπετε μπάλα. Μπράβο, και από τον Ολυμπιακό, όπως λέει ο Κώστας, ναι. Το μόνο που συμφωνώ είναι το center back. Με τα ονόματα δεν τα πάω πολύ καλά. Ο Κάρμο, πώς το λένε. Το Κάρμο, αυτά ναι. Τα λεφτά, όπως λέει ο Κώστας, πέντε θα σου βγάλω center back. Τα λέμε. Τα λέμε. Βέβαια. Ωραίος ο Πάνθραξ. Βέβαια. Βέβαια.
Πάμε, καλημέρα, επόμενο. Ναι. Καλημέρα. Μποντζόρνο, φιλαράκι μου, καλώ όνα. Τι κάνετε, καλά είστε. Καλά, εσύ πώ είσαι. Καλά, ρε κούλ, πες μου λίγο, αυτός ο διπλανός σου, γιατί βρίζει συνέχεια τη Χαλκιδική. Έλατε, είναι μέχρι να έρθει κανένας χορηγός εκεί να τα σκάσει και να γίνει χαμός. Από Κρήτη, σταμάτα λίγο, σταμάτα λίγο, μισό λεπτό θα σου πω γιατί. Από Χαλκιδική και Κρήτη, τη δεκάρα δεν την είδαμε ακόμα. Τσακιστή. Ναι. Ούτε. Σκάστε τα, επομένως, ναι. Έχουμε φίλο. Όχι, διαφωνώ. Έχουμε φίλο, έχουμε τον Τάσιο, το φιλαράκι μας, τον Αργύρι. Έχουμε πάει και εκεί. Ναι, εκτός άμα το κάνει ο Αργύρι και στο Πασί. Να σε φιλοξενήσω, ναι. Τι θα πει ο Κωνσταντίνο, θα πάει ή όχι. Μια χαρά θα πάμε. Δεν θα αγαπήσω και τη Χαλκιδική, επειδή θα πάρω. Ναι. Πριν δύο χρόνια εκεί δεν έβλεπα άραζε, στην Πισινούλα. Στην Πισινούλα πήγαμε, ναι, είπαμε, εκτός από το φίλο μας τον Αργύρι. Τάσκος εκεί, εγγύηση και Πασίρ. Πάνε Σάββατο πρωί εσύ Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική 6,5 ώρες. Και Κυριακή βράδυ άλλες 6,5 να γυρίσεις ρε. Να κάνεις 8 μπάνια, να κάνεις σάουνα μες στα μάξι. Πάνε να φας σαλάτα στη Χαλκιδική, 12 ευρώ. Δυο ντομάτες εκεί, σάπιες να πούμε. Λέει τις αλήθειες τώρα. Α, σε με καημένε τώρα. Σέρβις. Έλα κάτω στη Σικιά, στη Σάρφη, να δεις τι ωραία είναι. Στη Σικιά έχω τη φίλη μου την τραγουδίστρα εκεί, τα μπακαλόγους που έχει. Και εγώ στη Σικιά παντρεύτηκα. Εντάξει, εντάξει. Παντρεύει Σικιά, εντάξει. Άμα έρθουν κανένα δύο χορηγίες θα μπορούν να πούμε κανένα καλό. Με τις τσέπες δουλεύω άλλες. Να σε καλά, Χαλκιδική, φιλιά, γορίνα μου. Δες εδώ. Είναι, καλημέρα. Πιάσε, γορί, ούτε κουράζεται αυτός, δεν τίποτα. Έλα, μπρο. Ο κόκκινος των εργατών. Δες, στα χέρια στις τσέπες. Αυτή είναι η δουλειά του. Έλα, μπρο, έλα. Καλημέρα. Πάμε λίγο ρε παιδιά. Έλα, καλημέρα. Πέσαμε σε κόκκινη τηλεφωνία. Εγώ είμαι. Εσύ. Ναι. Ραπτόπουλε, μίλες πολλά για την Πτολεμαϊδα, γιατί ο Παυλάρας, ο Γκαρσία εκεί θα κάνει προετοιμασία, να ξέρει. Α, και ο Ατρόμητος εκεί θα πάει. Και ο Ατρόμητος εκεί θα πάει. Κράζει τον Άρη. Σε ωραία πόλη θα πάει να κάνει προετοιμασία ο Ατρόμητος. Δεν ξέρω, δεν έχω πάει στην Κοζάνη, κάτι χωριά εκεί πέρα, είναι θλίψη κανονική. Τι δουλειά έχει εσύ νέος άνθρωπος να πας στην Κοζάνη και στην Πτολεμαϊδα. Πήγανε τώρα, άστο. Να πω κάτι άλλο. Τι κοινό έχει ο Μαγκουάρι με τον κόκκινο, ξέρετε. Μαγκουάρι. Για πες. Είναι μπεκροκανάτες και έχουν ίδια κιλά κεφάλαια. Έλα, εντάξει. Δεν υιοθετώ και ούτε στερνίζομαι. Εσύ γελάς. Μπεκροκανάτες. Σ' αρέσει. Όποιος κράζει τον Γρηγόρη, αμέσως. Τα θέλει ο οργανισμός. Θα έπαιρνα το μεσημέρι να το πω, αλλά δεν με βόλευε τέλος. Δεν σε βόλε. Να πάρεις το μεσημέρι να το πεις. Ναι, να πάρεις το μεσημέρι να το πεις. Εγώ δεν υιοθετώ. Τα λέμε τώρα. Άμα κόψεις το κεφάλι. Έφυγες όλα. Πολύ έκανες όλα. Πες ότι είναι ο Μαγκουάιερ και ο κόκκινος σε δικινητήριο αεροσκάφος διθέσιο. Και πέφτει στην Αφρική το αεροπλάνο. Ναι, με Μαγκουάιερ και κόκκινο. Ναι. Πέφτει, του συλλαμβάνουν οι Αφρικανοί και το πάνε στον κρεοπόλη του λόχου εκεί πέρα. Εκεί, στο και τους κόβουν τα κεφάλια. Ναι. Του Μαγκουάιερ και του κόκκινου. Ναι. Πόσους μήνες θα τρώνε. Με δούλοι εκεί πέρα. Τι είναι αυτός, άκου τι ιστορία έχεις. Πάμε, καλημέρες. Επόμενος, ναι. Έλα, φίλε. Καλημέρα. Καλημέρα, καλώς όνα. Τι κάνετε. Καλά, φιλαράκι, εσύ πώς είσαι. Εγώ από Πτολεμαϊδα. Άντε ρε ιστορική Πτολεμαϊδα. Βάλτε του γυαλιά, πάω ξάκια. Καλά, πάω και εκεί 90%. Εκεί η Μαυρίλα τι θες να είστε. Πάω και 90%. Καμιά πολιτισμένη ομάδα να είστε και στην Πτολεμαϊδα. Πού να το βρείτε τον πολιτισμό εκεί. Δεν δουλεύουν τα εργοστάσια, δεν υπάρχει κάρβουνο πλέον. Όχι άλλο κάρβουνο. Άμπραβο. Τέλος. Τέλος. Άρα καθαρή ατμόσφαιρα, ωραίοι χορηγοί, ωραίες γυναίκες. Μια χαρά από το Πτολεμαϊδα. Κούκλες οι γυναίκες και το τοπίο. Υπέροχο, μέσα στον κάμπο. Πρώτη φορά παίρνω παιδιά, είστε η παρέα μου, πραγματικά. Να είσαι καλά, γόρι μου. Δεν έχω να πω πολλά πράγματα. Πάντως όλα καλά. Φιλιά, γορίνα μου, να είσαι καλά. Φιλιά στα Ούτσενα και στο Μεσόγειο. Στα Ούτσενα, μεραία θα δύο. Έχω εκεί συγγενείς εγώ. Βέβαια, μην χάσεις εσύ. Λοιπόν, πάμε σε ακόμα ένα φίλο και θέλω να πω κάτι για τον Αρμίν Γκίγκοβιτς, όπου είναι πολύ πιο ζεστό το θέμα. Έχω θείους εκεί. Στην Πτολεμαϊδα. Τα αυτιά τους είναι σαν φτερά από Boeing. Συμμολίκος από εκεί. Όχι, εκεί άλλο. Ο θείος Ευκλήδης. Έχεις και Ευκλήδη. Ο θείος Ευκλήδης. Έλα, καλημέρες. Καλημέρα. Καλημέρα, φιλαράκι. Γιατί το κοροδεύεις. Από ένα γκάλο που έκανα. Μάλιστα. Πασχάλη του Ολυμπιακού καταρχήν. Σε καταλάβαμε, Πασχάλη, ναι. Λοιπόν, χτύπησε στο κομπιούτερ την λέξη Κούτρας. Ναι. Και τι με έβγαλε, εμένα. Το Κωστή. Όχι. Και εμένα από δίπλα.
πρώτα έβγαλε τον Κούτρα τον τραγουδιστή. Α, Κούτρας, ωραίος, ναι, ο τραγουδιστής, ναι. Και αμέσως καπάκι μετά, ναι, έβγαλε τον Ραπτόπουλο. Εντάξει, μια ανάσα δρόμος, εντάξει. Τον Κουτρόπουλο που έπαιζε στον Πανιόνιο, δεν Κουτρόπουλο, ναι, ναι. Κουτρίδη. Τον Κούτρη το διαιτητή, Κούτρες. Ναι. Μεγάλος, μεγάλος κουτραδόρος αποδείχθηκε με τα λεγόμενά σου. Ζηλεύετε, ζηλεύετε, γιατί θέλετε και εσείς κούτρα, ε, ζηλεύετε. Το στίγμα έχει αυτό. Α, το στίγμα πρέπει να το δώσουμε. Αυτός δεν ξέρω ότι εμείς δεν μπορούμε μέχρι της. Ναι. Πόσο είπαμε, Πασχάλη, Πασχάλη, τώρα χωρίς πλάκα, σηκωνόμαστε και οι δύο 7 η ώρα και τελειώνουμε 12 το βράδυ. Το να βρούμε εμείς έστω ένα δίωρο να πάμε ένα καφέ ή ένα τραπέζι, θα πρέπει να το ετοιμάσουμε και να το. Τώρα τελειώνω το ΑΡΤ από Δευτέρα. Ίσως χαλαρώσω από Δευτέρα. Εντάξει, εντάξει, ναι, που τελειώνει και το Euro. Τελειώνει. Βρε ο Ραπτόπουλος τον καφέ τον έκανε γαρίδες. Εντάξει. Βγάλανε καφέ γεύση γαρίδας. Καφέ με γεύση γαρίδα, μια χαρά. Φιλιά, φύγε για να δώσω λίγο κάτι, γιατί το βλέπω είναι πιο σοβαρό. 20 χρόνια δόντια δεν έβαλε από την τσιμπηλιά του. Εμένα λέει να πω. Λοιπόν, μασάει με το ούλο. Το θέμα του Αρμίν Γκίγκοβιτς, το οποίο προκύπτει για πάω και ένα δευτερόλεπτο, φαίνεται να είναι πιο σοβαρό από ό,τι το ανέφερα. Αυτός ο Γκίβτοβιτς, τι θέση παίζει. Ο Γκίγκοβιτς είναι αμυντικό χαφ. Παίζει και σε αμυντικό. Τι σημαίνει αυτό τώρα όμως, Τι σημαίνει. Σημαίνει ότι. Όχι για τη Μέιτε. Ναι. Για να συμπληρώσει την εξάδα, γιατί έφυγε και ο Μάρκος Αντώνιο. Ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Α, δεν είναι δηλαδή. Όχι για τη Μέιτε. Αντιμέιτε. Όπως και ο Μπαουτίσα δεν είναι για LKB. Ναι. Κατάλαβα. Ο Πάουκ έχασε παίχτη από τα χαφ. Εκτός από το Μέιτε. Έχασε και τον Μάρκος Αντώνιο. Ξέρουμε τον Τσιγκάρα. Ο Τσιγκάρα φεύγει στο εξωτερικό. Άρα πρέπει να βρει κι άλλο χαφ. Μια ομάδα, δεν τη θυμάμαι. Στην Αυστρία, μήπως. Κάπου εκεί στην Αυστρία. Ο Γκίγκοβιτς λοιπόν, ο οποίος παίζει Ροστόφ, μπορεί να φύγει από τη Ροστόφ λόγω πολέμου. Ναι. Και να τον πάρει ο ΠΑΟΚ χωρίς πληρωμή. Ναι. Και εφόσον είναι στο Ροστόφ, όπου ξέρουμε ποιες είναι οι σχέσεις του ΠΑΟΚ με τον Ροστόφ, μπορεί να είναι και πιο προχωρημένη η είδηση. Μεγάλα κουβαρνταλίγια κάνει ο πρόεδρος. Εντάξει, ό,τι μπορεί ο καθένας, φίλε. Και εσύ και εγώ, άμα ό,τι μπορούμε, κάνουμε. Δηλαδή, άμα έχεις κάτι το οποίο μπορεί να το κάνεις τζάμπαδα, το κάνεις με λεφτά. Σφιχτοκόλικα λίγο. Και πειράζει, βλέπω. Εγώ, και τα σφιχτοκόλικα μια χαρά είναι καμιά φορά. Είδα τη μύτη του Λουτσέσκου να γίνεται σαν πιπεριά τσούσκια. Λοιπόν, κρατήστε το. Πιπεριές από την Καρπερή Σερών με χθες. Δεν έκανε δηλώσεις, τι και έβαλε τον Κωνσταντινίδη. Λοιπόν, τον είδα τον Κωνσταντινίδη. Αρμίν Γκίγκοβιτς, το κρατάμε λίγο πιο ζεστά το θέμα. Παίχτης που έπαιζε πέρσι στη Μίτλαντ, συμπαίχτης του Ίγκασον ήταν. Έτσι. Και πήρε πρωτάθλημα. Κωνσταντινίδη, τον είδες. Έχει ασπρίσει σαν το Παγκαίο απάνω. Όταν χιονίζει. Πολύ ωραίος τύπος ο Κωνσταντινίδης. Τι να σε πω. Πάρα πολύ ωραίος τύπος. Άμα το γνωρίσεις, θα καταλάβεις. Ποιοτικότατος. Δεν θέλω μέχρι να το γνωρίσεις. Πεχταράς. Πεχταράς ήταν ο Θούρας και πολύ ποιοτικός. Πεχταράς. Τι ποιοτικός. Προπονητής έγινε που δεν α. Είναι βοηθός προπονητής. Βοηθός κι εγώ. Αύριο μεθαύριο μπορεί να γίνει και προπονητής. Ακόμα δεν τον πήραν τα πράγματα. Ποιο κοντό προπονητή είναι. Μπάτσι. Ο Σαμπαόλ, πιο κοντό από μένα είναι. Αυτό ναι, ναι. Σαμπαόλ κι άλλο έχει. Και ο Νιόμπλια μια. Και ο Νιόμπλια κοντό. Έχει κι άλλου. Έχει, αλλά... ναι. Έχει πώ δεν είναι. Πώ θα επιβληθεί στου ψηλού ο κοντό. Ο αέρα, η άβρα. Καλά, πρέπει να έχει μια παράσταση. Θα σε δω με τον ψηλό το βράδυ. Θα φάμε τη στεμπούρα μα. Τι να φά. Θα μιλήσουμε θα γενικά. Θα φά την πίκρα σου. Ναι. Και το δάκτυλο θα σου δίνουν σειρά σου. Ρουφιάνε, πα πάλι. Αφού και οι άλλοι βγήκανε. Ποιο το είπε σένα, δεν ξέρει. Ναι. Και άλλοι βγήκαν. Όλους μας παίρνει σιγά σιγά ντουέτα και βγαίνουμε. Πού να ξέρεις. Και με τους άλλους βγήκε. Επειδή δεν τα λένε. Αλήθεια λες. Βέβαια. Α, και αυτό δεν φωνάζω. Λοιπόν, τώρα πριν σας κουνήσουμε το μαντιλάκι μας και σας αποχαιρετήσουμε, για να δώσουμε σκυτάλη σε πλακοτελίστες νωρίτερα στη Μαρίνα Μπίκου για πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Στις 12 πάντοτε Γιώργος Μπούζος έρχεται εδώ με τα ραφάλ του και κάνει πάταγο καθημερινά με ό,τι τελευταίο κινείται και εκτελείται. Εγώ το μυαλό μου, παιδιά, πάντως από το πρωί το έχω κάπου συγκεκριμένα και αυτή είναι η Waterland. Με τέτοιες ζέστες θέλω να τρέχω πάνω στο χωνί που είναι το μεγαλύτερο της Ευρώπης και να ανεβοκατεβαίνω σαν τον Παλαβό με τον Αχιλέα, έτσι. Να χάσουμε και κανένα κιλό, θα γουστάρουμε, θα γελάσουμε, θα διασκεδάσουμε σε ένα καταπράσινο χώρο με 150 στρέμματα, έτσι. Η Waterland, η οποία έχει και τα δικά της λεωφορεία, παιδιά, που μας πάνε και μας φέρνουν δωρεάν, παρακαλώ, από το κέντρο της πόλης, έτσι. Το κούτρα ουδείς το εμίσησε. Όποιος κράζει τον άλλο για κούτρα, ξέρετε γιατί κράζει, Θανάση μου. Γιατί δεν μπορεί ο ίδιος να πάρει κούτρα. Να ξέρετε. Δεν υπάρχει άνθρωπος στον πλανήτη, ακόμα και ο πιο πλούτος, και ο Κριστιάνο Ρονάλντο κούτρα τα κάνει όλα. Τι νομίζετε, ειδικά αυτοί οι μεγάλοι, όλα κούτρα, τους τα κενάνε. Δεν το συζητάμε. Λοιπόν, τα γαράδες, δείτε τις ώρες, δείτε τις στάσεις και όλες τις λεπτομέρειες στο waterland.gr, παιδιά. Εκεί υπάρχουν και 9 διαφορετικά ατραξιόν για παιχνίδι όλη μέρα. Αξίζει τον κόπο. Από τις 10 το πρωί, τώρα, παπ, φεύγουμε καρφίτσα
Τελειώνουμε 6 ώρα και ερχόμαστε να κάνουμε χομπάρα. Αυτό θα κάνω σήμερα. Φιλιά στο σπίτι, να περνάτε υπέροχα. Μένετε Μετρόπολης, το κορυφαίο ραδιόφωνο της Μακεδονίας, μαζί σας non-stop 24 ώρες. Το 24ωρο με επικοινωνία, ψυχαγωγία, ενημέρωση. Τα σέβη μας και στον κύριο Καζαμπάκα, η ώρα είναι 10 και 3 πρώτα λεπτά. Εμείς θα τα πούμε το απόγευμα λίγο μετά τις 6. Αβιεντό!